Καταλαβαίνεις τώρα τη χρησιμότητα του ραδιοφώνου. Εννοείται. Εγώ τη χρησιμότητα του ραδιοφώνου την ξέρω εδώ και χρόνια. Την ξέρεις εδώ και χρόνια. Αλλά τώρα τη μαθαίνει και η Ελένη έξω, η καθαρίστριά μας, που με ρωτάει. Τι μέρα είναι. Τι μέρα είναι και τη λέω, περίμενε. Θα βγω στον αέρα. Θα βγω στον αέρα, θα βγω στο ράδιο να το πω. Θα γιατί... δώσω απαντήσεις. Θα δώσω απαντήσεις γιατί τρία άτομα με πιάσαν έξω το στούντιο και με ρώτησαν, Μπάμπη, τι μέρα είναι. Είναι Πέμπτη. Το ξέρουμε αυτό. Καλά, ότι έχω έρθει εδώ και έχω πει λάθος μέρα, λάθος μήνα, λάθος ημερομηνίες. Έχω πει λάθος σήμερα μαζί. Καλά, ναι, γιατί έβλεπα άλλα ντάλο, ρε παιδί μου. Αλλά όχι, κυρίες και κύριοι. Σιγουράκι το δίνουμε άχαστο. Κυκλώστε. Και πάτε ταμπίο. Είναι Πέμπτη. Αχ, μη μιλάς για ταμείο, σε παρακαλώ. Πουβά. Χθες υπήρχε ένα τέτοιο γενικότερο βύθισμα, έναν βάγιο. Αφού ακούσε εμένα και πας. Καλά, εσένα, το δικό σου ήταν ένα. Όλους ακούσε. Υπήρχε ένα μαζικό ναυάγιο. Ναυάγιο, έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Όχι, νομίζω ότι πλέον η Super League είναι κάτι αντίστοιχο της Primera Division. Τι είναι η Primera Division, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Η Primera Division είναι το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Ναι ρε παιδί μου, ενώ ότι είναι ναι. Στοιχηματικά. Γίνονται εκπλήξεις. Α, πού εκπλήξεις, καλέ μωρέ σιγά. Έχασε η ΑΕΚ, έφερε χει Ολυμπιακός. Σιγά τις εκπλήξεις τώρα. Έχασε ο Ατρόμητος 1-4. Εκπλήξεις τα λες τώρα αυτά. Συνθισμένα τα χιόνια. Τα βουνά στα χιόνια. Τα χιόνια, κυρίες και κύριοι, τα οποία δεν ήρθαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μπορεί να έρθουν αργότερα. Εντάξει, εγώ τα περιμένω. Δεν θα έρθουν χιόνια, στο λέω εγώ τώρα. Έχω στρώσει τα χαλιά μου. Δεν έχει εδώ. Έχω τα τσάγια μου. Κρίμα γιατί το περιμέναμε, γιατί είναι εδώ καμιά εβδομάδα που το περιμένει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, διαβάζουμε καθημερινά δημοσιεύματα ότι έτοιμος. Είναι σε ετοιμότητα. Είναι σε ετοιμότητα. Και δεν είναι λίγο κρίμα τώρα που το περιμένουμε το χιονάκι. Είναι η αλατιέρη στην πρίζα αυτό. Να μην μας έρθει ο χιονιάς, γιατί έλεγε, έδινε τέλος πάντων το μετεωρολογικό δελτίο ότι κατά τις 5 το πρωί, τη στιγμή που ξυπνάμε, θα χιονίσει. Θα χιονίσει μέσα στο κέντρο της πόλης, μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, γιατί περιφερειακά πρέπει να χιονίζει. Περιφερειακά χιονίζει από χτες. Από χτες και σε πόλεις γύρω από τη Θεσσαλονίκη, στον πολύ γύρω είδα. Φέτος Χαλκιδική. Έχει γίνει Ελβετία, έχει γίνει. Σουίτσερλαντ. Έχει γίνει, πώς μας το λέει και ο φίλος μας ο Μπάμπης. Αράω. Παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, η χιονόπτωση εδώ δεν μας απασχολεί στη δεδομένη χρονική στιγμή. Στην πόλη Θεσσαλονίκης δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί μετά. Με χιονόνερο μας δίνει. Αλλά είμαστε έτοιμοι, είμεθα έτοιμοι σαν κρατικός μηχανισμός να το αντιμετωπίσουμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα και στη γραμμούλα την πρωινή που πήρε να μας προϋπαντήσει. Νάτος. Θέλαμε έναν κοσμογυρισμένο να κάτι. Αν μη τι άλλο. Αυτό είναι αμπερική ρε. Ελβετία. Σέρα. Μην είσαι Σάββατ. Μη προκαλείς. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, μιλάς για τα σέρα. Ντόρτις. Ο κύριος Ντόρτογλου. Άστο, δεν ξέρω τίποτα. Στο 2 κάναμε και fair player. Στο 2-0 το άλλαξα. Δεν ήθελα να βλέπω τίποτα. Πάντως λίγα τα λόγια σου για τη Χαλκιδική. Μην έχουμε άλλα. Τι είπαμε τίποτα για τη Χαλκιδική. Αλλά δεν είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Ό,τι και να πούμε, γιατί λέτε για τον τίτλο. Όχι, είσαι εσύ καλά, Βουγιούκα. Που βγαίνει σούπερ μάρκετ τον άλλο και πας σοκολάτες. Εννοείται. Καλά, σοκολάτες. Τον έχεις δει πώς είναι αυτόν με τη σόγια. Σόγια. Όχι, αρχίσανε τα οικογενειακές ιστορίες του καλαμπεδό. Κατερίνα. Ναι, Πασχάλη, καλημέρα. Ναι, εσύ πρέπει μια μέρα πρέπει να έρθεις με την παρέα μου. Όλες οι κοπέλες είναι μία και μία. Άμα δεν τις ξέρεις, σηκώνεις μυστικός. Άμα δεν, τι είπε, άμα δεν. Άμα δεν τις ξέρεις και κάτι θα φας μαζί τους. Α. Θα σηκωθεί μυστικός, πρέπει να έχεις την ταχύτητά τους. Σόπαρε. Στο πυρούν, ναι, ρε. Δεν υπάρχουν τέτοιες κοπέλες σε σήμερα ημέρα. Αυτά τα κορίτσια μου αρέσουν, τα παγανά. Εντάξει, σου τρώνε το φαΐ όμως. Τι μένει για σένα μετά. Όλα αριανά. Έτσι, έτσι. Τι να έρθω να κάνω. Σωστό και αυτό. Τι να έρθει να κάνει τώρα με το λαό του Άρη, Κατερίνα. Να αισθανθείς λίγο ότι ζεις σε λαό ρε και εσύ ρε καημένο. Α, μάλιστα. Άντε. Άντε ήρθε η ώρα σου, Πασχάλη. Τι είπες, Βουγιούκα. Ήρθε η ώρα σου, Πασχάλη. Δεν πειράζει. Χάνετε το σύμπαν. Εγώ ξεσπάω αλλού. Εσύ λέγε. Σοβαρέψε επιτέλους, μεγάλος άνθρωπος. Ξεσπάει άλλο, ξεσπάει στον Πασεράικο, κατάλαβες, μας βρήκε εμάς. Ναι, ποιος είναι μεγάλος, είμαι ένα νέο γνώ άτομο, το οποίο μπορώ να προσφέρω
Θαλπορή, έτσι, στη Ζεστασιά, σε όλα τα κορίτσια της πόλης. Τζάκιο Πασχάλης. Τζάκιο Πασχάλης. Γι' αυτό είναι και στην περιοχή του. Είναι στη Νέα Ελβετία κυκλοφορεί. Έχει τζάκια, έχει ισόγια, έχει σαλέ. Εσύ μιλες πολλά γιατί είδαμε που είναι αυτό το 8.30. Δεν έχουμε τίποτα άλλο το Σάββατο. Το κάνουμε 9. 9 παρά. Εντάξει, παίρνω τον Παπαδομανολάκη τις 5.30 ώρα. Το λέω σήκω, φύγε, δεν θα πάω σπίτι. Λέει εδώ θα πάω, λέει στη μάνα μου, δεν πάω στην Περαία. Ναι. Ρε σήκω, δεν βλέπουμε από το χιόνι μπροστά μας. Ναι, άρα δεν τρέπεσαι. Τι λες τώρα, δεν έρχεσαι χιόνι, λέω, ρίχνει τα γρεβενά. Πω. Τίποτα δεν έχει έξω, που κυκλοφόρησες και τίποτα μπροστά. Έχεις καμιά πληροφόρηση για ρετζίκια αυτά, τέτοια εκεί, χορτιά τη. Εκεί πάνω από ό,τι έμαθα χιόνισε. Mm-hmm. Εγώ κατά τις μία και ήμουν εκεί, επανομή και τέτοια, έριχνε θαλασσό νερό, δεν έβλεπες μπροστά σου. Καλά, να φανταστείς εγώ που είμαι τόσο γυμνασμένος. Έτσι. Που κατέβηκα. Διακρίνω ειρωνία στο καμπάνι. Όχι, επιβεβαιώνω. Ναι. Γι' αυτό παίρνεις και σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή των γυμνασμένων. Τι παίρνω? Στην εκπομπή των γυμνασμένων. Μάλιστα. Είσαι γυμνασμένος. Γενικά. Γεννήθηκα γυμνασμένος. Γεννήθηκα γυμνασμένος. Ναι. Λοιπόν, δεν θα αποσχολήσω άλλο. Όχι. Εκτός και αν προκληθώ, έτσι, με ενημερώσουν. Έτσι θα σε ενημερώσουν. Τώρα είναι... μπορεί να πάρει κανένα στακούνια. Γεια σου Δημητρά. Ζηλεύει που έχεις... Για τον Παφούλια έχεις διπλή. Είναι μια άλλη. Έχεις διπλή ιδιότητα. Καλή σας ημέρα, πανέμορφη και πανέξυπνη κυρία Βουγιούκα. Αχ, τι έγινε. Καλύτερα να το κλείσουμε έτσι, ας το αφήσουμε έτσι. Πριν πει οτιδήποτε. Πριν χαλάσει. Το φτιάξαμε. Πυρετό έχει μάλλον. Ή μάλλον σαν τα χιόνια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4 εδώ στο πρωινό της σταθμάρας μας, της Σαλονικάρας μας, που περιμένει το χιονάκι τώρα που έχει οπλιστεί και είναι έτοιμη, αλλά δεν θα της έρθει. Με πολύ βροχή από χθες, τουλούμια το ρίχνει. Άννα, έκανε κρύο και χιόνιζε, δεν θα είχαμε αποκλειστεί μέχρι... Μέχρι... Όχι μέχρι και εμείς. Εντάξει, σίγουρα δεν θα ερχόμασταν εκπομπή. Αλλά δεν νομίζω, είμαστε τελευταίοι. Οι τελευταίοι που θα αποκλειστούν για κάποιο λόγο. Κατσαρίδες, δηλαδή θα πάμε κανονικά του γρου. Μπορεί να 100. Μένουμε σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί την πατάμε. Εκεί την πατάμε. Δηλαδή τώρα σκέψω ότι η Βασιλεία Γεωργίου και η Τσιμισκή. Ναι. Είναι η πρώτη δρόμη που ανοίγουν εκεί Λαγκαδά. Να σε, άσε. Δεν έχουμε πατήσει. Πάμε Μπατμανίδη. Είμαστε και δίπλα σε Παύλου Μελά. Εμείς τώρα εκεί ο μηχανισμός δουλεύει. Εσύ εκεί. Δουλεύει. Ποια δουλεύει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πρόγνωση του καιρού ή τέλος πάντων οδηγία για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Σου λέει κάτσε να το δώσουμε εμείς αυτό, να είμαστε καλυμμένοι. Άμα δεν τύχει, ποιος θα μας πει γιατί ρε φίλε δεν χιόνισε, γιατί δεν τα κάνε γιάμπαλο. 2 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Χιονόνερο. Είναι νερό που έχει ρίξει. Είναι θα πιάσει το είναι χιόνι. Δεν πιάνει με τίποτα, εντάξει, δεν χρειάζεται. Είναι χιονόνερο αυτό τώρα που ρίχνει, είναι χιόνι. Πώς θα το χαρακτηρίσει. Εγώ τώρα βροχή. Που ήρθα ήταν βροχή. Βροχή είναι, βροχή, yeah. Δεν το λες χιονόνερο. 2 βαθμούς μας δίνει αυτή τη στιγμή το μετεωρολογικό δελτίο. Χιονόνερο όλη τη μέρα. Ασθενή χιονόπτωση το βραδάκι, ίσως αν κάνει κρυουλάκι. Γνωρίζουν όσοι θα πάνε στο γήπεδο της Τούμπας, αν πάνε. Έχει σήμερα μάτς με τέτοιο καιρό. Έβλεπα χθες το. Γιατί τα βάζουνε 5 και 4, δηλαδή βάλτε τα 3 να τελειώνουμε να έχει λίγο. Όχι, μωρέ, 3 είναι ο κόσμος στη δουλειά. Αυτό κοιμόμαστε μεσημέρια τέτοια. 5 και 4, 5 πάλι στη δουλειά είναι. Εντάξει ρε παιδί μου, για αυτή που είναι, τι να κάνουμε, να βολεύει το 5 και 4. Επειδή εσύ ξυπνά. Είναι ωραία. Τώρα 3 η ώρα, με τρως μεσημεριανό, αυτό να γίνει κανένα εκεί. Ναι, που... δηλαδή τον παίκτη που παίζει τον λυπάσαι. Άσε ρε τώρα να πούμε τώρα, Δηλαδή εσύ εκεί τώρα με τη μπουκιά στο στόμα τρως, βλέπεις και το μάτς να γίνει κανένα στραβό, να καταπιείς καμιά μπουκιά και να έχουμε άλλα, άσε. 5 και 4 το αποκαιματάκι με τον καφέ σου, με το απεριτίβ σου, με το. Ό,τι θέλεις για να προστατευτεί ο κόσμος το κάνει Super League. Τι νομίζεις? Τι να πω κι εγώ. Αλλά έβλεπα χθες αυτούς τους ήρωες που πήγανε στο. Στο Κλεάνθης. Δηλαδή για ποιο λόγο να πας στο γήπεδο? Ήρθαν και 20 κομμάτια από τα Σέρας. Ναι. Για ποιο λόγο να πας να δεις σε αυτό το παιχνίδι? Και όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Σε όλα τα παιχνίδια. Σε όλα να κάνουν. Λέω τι κάθονται τώρα, τι κάνουνε.
έχει. Super League τέτοια. Στη Βέρη, ας πούμε, βλέπα παντού, παντού, παντού. Στην Ξάνθη δεν έβρεχε. Άντε λες, ντύνεσαι καλά. Εντάξει, κρύο πάντα έχει ρε παιδί μου, αλλά ντύνεσαι καλά. Το θέμα η βροχή είναι, γιατί η βροχή μπορεί να σου φέρει κι άλλα. Αρρωστείς, να πας βροχικά. Γι' αυτό το λέω βροχικά από τη βροχή. Να πούμε και κανένα, να πούμε και κανένα έθιμο. Ευτυχώς δεν μας ακούνε γενικά. Και μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αλλά να αρρωστήσει, να έχει άλλα, να μην πας στη δουλειά. Εκτός ότι το κάνουν επίτηδες. Ότι α, πήγατε στο γήπεδο, αρρώστησε, δεν θα έρθω αύριο. Είναι λίγο επίφοβο. 2-31-0-287-38 από νωρίς, τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Καλημερίζουμε τον Σάβα. Καλημέρα, Σάβα. Το τοτέμ που λέει και ο Μάριο, το μηνυματικό τοτέμ του Λίβερο 107,4. Καλή βάρδια. Καλή υπομονή, καλά κουράγια. Θα είναι δύσκολη μέρα, όποτε βρέχει, όποτε είναι υγρά. Υγροί δρόμοι. Έχουμε θεματάκια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο. Καθένας. Ούτως ή άλλως όσοι ακούνε λόγο επειδή δεν πάνε καλά. Γιατί πρέπει να δίνουμε πτυχία γιατρού. Ο Γιώργος μας γράφει. Πολύ καλημέρα σας, έχω δει δύο αγώνες NBA με μαγνητοσκοπημένο. Ναι, με μαγνητοσκοπημένο λόγο επειδή στο YouTube. Φαντάζομαι που έχει φτάσει η ανομαλία του κόσμου. Να σου πω κάτι, και εγώ είδα χθες το πρωί αγώνα NBA. Άλλο να δεις NBA, παιδί μου, να ακούς μαγνητοσκοπημένο λόγο επειδή. Ναι, ναι, ολοκληρώσει, να ολοκληρώσει. Και τελείωσαν 5 και κάτι. Ναι. Εντάξει, από εδώ, από εκεί μπήκα, βγήκα λίγο. Τι εννοείς μπήκα, βγήκα λίγο? Σπίτι, πήγα λίγο στο μπαλκόνι να δω τι καιρό έχει. Ναι. Πήγα στην τουαλέτα στην ηλικία μου το βράδυ, σηκώρω με πάω στην τουαλέτα. Εκεί μίλησα με τους συγκατοίκους στο σπίτι. Ακόμα είστε, ακόμα είστε στο κοινόβιο? Όχι, φύγαμε από το κοινόβιο. Α, εντάξει. Από τη Δευτέρα είμαστε σπίτι μας. Α, επιστρέψαμε. Άντε, άντε και του χρόνου σπίτι για μας. Ναι, όχι, τη Δευτέρα είμαστε λέω, σπίτι. Μήπως αποκαταστάθηκαν πλέον τα νερά αυτά, έχουμε όλοι και πολύ. Και οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν και το σπίτι αποκαταστάθηκε. Κάνει ο κόσμος μπάνιο? Ναι, κανονικά όλοι κάνουμε μπάνιο. Να το ξέρουμε αυτό. Να δώσουμε ενημέρωση ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε προβλήματα και έξω το καταλάβαινες. Δεν μπορεί να άγγιζε ένα τον άλλον. Ναι, όχι, τώρα, ήταν λίγο περίεργες. Που ξέρω εγώ τι είσαι εσύ τώρα. Αλλά τώρα κανονικά όλοι οι πόλοι είναι μέσα σε μια μπανιέρα. Πλημμένη, γλυμμένη, καθαρή. Μετά αρχίζατε με τον Τζουζέπε. Ναι, αρχίσαμε. Έβαλα. Ναι. Κοιμήθηκα βέβαια, 6 και 20. Έχα και αν έχασες την πανδεσία. Ναι. Το καλύτερο πράγμα χθες που είπαμε, είχαμε μία αναδρομή στα παιχνίδια μπασκετ που παίζαμε όταν ήμασταν μικρά στις αλάνες, τα έλεγα, δεν ήταν αλάνες, στα γήπεδα τέλος πάντων. Ναι. Εκεί στα σχολεία, τα λεγόμενα μόνα, ναι. Το οποίο δεν γράφτηκε για κάποιο λόγο. Ήθελα να το ανεβάσω αυτούσιο. Και βρήκαμε διαφορές Αθήνας Θεσσαλονίκης στην ορολογία. Και για κάποιο λόγο ο δαίμον του τυπογραφείου, ο δαίμον του ραδιοφώνου, δεν έγραψε το κομμάτι που θέλαμε όλη την άλλη, τη φλιαρία μας και τη φαφλωτοσύνη μας. Εντάξει, τι να την κάνουμε. Anyway, καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Είμαι οδηγός, πήρα να σε ενημερώσω παιδιά, πάω Σέρες. Ναι. Από το κτήμα της Οφούλας και λίγο πιο κάτω προς Σέρες. Mm-hmm. Γίνεται πανικός με το χιόνι. Σόνι, πολύ πράγμα. Αλλά Σέρες τώρα έχει από Σέρες προς Θεσσαλονίκη να ανεβαίνουν. Θέλει πολύ προσοχή. Εντάξει, χωρίς αλυσίδες μέχρι τώρα περπατήκε το δρόμος. Mm-hmm. Αλλά θέλει πολύ προσοχή, παιδιά. Πολύ πράγμα ρίχνει. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Είναι πολύ, πολύ χρήσιμα. Να, καλό δρόμο και προσοχή. Αυτό. Ναι, ναι. Έτσι, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου. Έτσι μαθαίνει ο κόσμος. Ισχυρή χιονόπτωση στον δρόμο Θεσσαλονίκη Σερών. Από τη Σοφούλα και μετά συνήθως εκεί πάντα είναι που πιάνει λαχανά και τέτοια, να προσέχει ο κόσμος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Που σε έρεσε το τηλέφωνο και γι' αυτό σε πήρα, δε φίλε, για να δω άμα θα χιονίζει τον δρόμο. Είδες. Τι είπε το παλικάρι, γιατί δεν το άκουσα από την αρχή. Ότι έχει πάρα πολύ ισχυρή χιονόπτωση εκεί στο κλασικό σημείο από τη Σοφούλα και μετά. Προς Έρες. Κάθε μέρα και σε λέω. Δηλαδή, ναι, τώρα κάνω αναστροφή. Mm-hmm. Και γυρίζω εδώ στο χωριό, έχει ανοίξει ένα μαγαζί τώρα, πάω να πιω ένα ζεστό καφεδάκι, παιδιά. Ναι. Αυτό το μήνα έχω κάνει μόνο 4 μεροκάματα, να δούμε τι θα γίνει πάνω τον άλλο μήνα. Πας να το σιγουρέψεις να αποκλειστείς, δηλαδή. Πάρα προς, να ξέρεις, να το πάρω λίγο ψυχολογικά καλά, ότι δεν θα πάω σε δουλειά σήμερα. Mm. Ξέρεις, μέσα στο καφεδενείο, τώρα και σου μπούλα μέσα, ξέρεις τι ώρα. Ανοιχτός είναι πάντως ο δρόμος, δεν έχει πολύ ισχυρή χιονόπτωση, αλλά είναι ανοιχτός ο δρόμος. Είναι ανοιχτός ο δρόμος. Είναι ανοιχτός.
Αλλά αυτό λέει ότι αυτή τη στιγμή μάλλον τώρα το ξεκίνησε να το στρώνει, να το κάνει. Οπότε λέει πολύ... Το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι. Πίνω ένα καφεδάκι και ξεκινάω μια ώρα αργότερα. Ναι. Θα περάσουν και οι αλατιέρες, θα το λιώσουν τελείως και όλα καλά, όλα ωραία. Μια χαρά. Πάει... Και θα ακούσει και λόγο επειδή, οπότε κομπλέ. Εγώ επειδή μετά, όχι, μετά το τούνελ να ξέρεις, ναι. Γιατί πριν δεν πιάνουμε τίποτα. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Δυστυχώς δεν θα σας ακούσω σήμερα από ό,τι κατάλαβα. Δεν πειράζει, εσύ να είσαι καλά. Καλό καφέ, καλό αραλίκι και ελπίζουμε καλά να περάσει όλος ο κόσμος. Έτσι, τσάω, τσάω, τσάω. Και προσοχή στους δρόμους. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς είμαστε εκπομπή που δεν μας ακούνε. Αλλά μας παίρνουνε, ναι. Αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι εξαιρετικό. Αυτό τώρα τι να ακούμε. Μπορούμε να τα λέμε και εκτός, ας πούμε, να μιλάμε έτσι, να τα αλλάζουμε. Με τα κινητά μας, ναι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, Ράο εδώ. Γεια σου, μεγάλε, χαρά λαμπέ. Τι κάνεις. Καλημέρα. Τα βραγιά. Τι κάνει, τι είπε. Δεν άκουσα. Φρακιά. Και με ρώτησες τι κάνω. Α, αφραγιά, τα βρακιά άκουσα. Και εγώ λέω ποια βρακιά. Καλά άκου. Για τα βρακιά είπε, δεν είπε αφραγιά. Καλά μπορεί λέμε ρε. Άκουτα. Εχθές. Ναι. Άκου τώρα. Εγώ ξέρεις είχα, είμαι πανσεραϊκός. Και Άρης. Αριανάκη. Ναι. Εχθές στεναχωρέθηκα από τη μια μεριά για την άλλη χάρηκα. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα, τι ωραία. Ό,τι και να... Τώρα είχα χτες δύο αντίπαλους, δηλαδή που υποστηρίζω αντίπαλοι, δεν γίνεται, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Αλλά λίγο παραπάνω τον Άρη. Ένα-δύο ρίξους, εντάξει, ναι, όχι τέσσερα μωρέ. Άμα θέλανε και άλλα μας ρίχνανε, και άλλα μα θέλανε. Ήταν καταιγιστικός και ο Άρης. Ναι, τα άκουγα. Άσε, ήτανε, μας πήρε παραμάζωμα. Πρώτο ημιχρόνιο, ήταν γύρω. Άσε. Καταιγίδα. Σχέση και τους αδέρας. Καταιγίδα όνομα και πράγμα. Άστο. Ναι. Άκου τώρα και μια συμβουλή. Βεβαίως. Άκουγε γέρον συμβουλή, λέει παροιμία και παιδεμένο γνώση. Ναι. Το ξαναπες το λίγο, άκουσε γέρο συμβουλή, ναι. Και παιδεμένο γνώση. Και παιδεμένο, ποιος είναι ο παιδεμένο, κάτι Ισπανός. Εγώ. Α, και γέρος και παιδεμένος. Ο γέρος νεότατος. Και γέρος, τώρα στα 72. Εντάξει, ωριμός. Άκου τώρα, τώρα συμιλάω από πείρα. Έτσι και είμαι όλος αυτιά να ακούσω την πείρα. Λοιπόν, θα δώσω μια συμβουλή στους Έλληνες της Θεσσαλονίκης και όλο το... Ναι. Της Ελλάδος εκεί πέρα, μόλις τελειώσουν τα χιόνια, να σκουπίσουν τους δρόμους με το νερό, να φύγει το αλάτι. Αχα. Και αυτοί που είχαν, εσύ αμάξι δεν βλέπουν άκη. Καλά κάνεις, είδες, το κατάλαβες. Σωστά βλέπεις. Σωστά βλέπεις, ναι, δεν έχουμε αμάξι, τι να έχουμε, με το λεωφορείο, ούτε δίπλαμα δεν έχουμε, άσε. Δίπλωμα παραπάρεις. Νύχτα. Λοιπόν, μια συμβουλία τους δώσω τους οδηγούς αυτούς, ταξιτζίδες ό,τι κοινάνε, τα μάξια από κάτω να τα καθαρίσουν καλά, να τα σκώσουν πάνω στη ράμπα, για να τα με νερό πλύσιμο καλά. Γιατί μετά κανένα χρόνο τα βλέπω όλα να σγουριάσουνε. Κάνει σκουριά, ισχύει αυτό. Σωστό. Από το αλάτι. Σωστό. Γιατί αυτό το πρόβλημα το είχαμε κι εμείς εδώ πέρα χρόνια. Χρόνια στο εξωτερικό, και τώρα ναι. Έχει πολλά χρόνια. Δεν ρίχνουν αλάτια τώρα. Αλάτι ρίχνουν ένα ψηλό αμουχάλικο. Αλλά μόνο όταν έχει παγωνιά. Στο χιόνι καμιά φορά δεν ρίχνουμε αλάτι. Μάλιστα. Μόνο όταν έχει παγωνιά. Ούτε κι εμείς ρίχνουμε. Το χιόνι του καθαρίζουν. Ναι. Αυτό το δίνω σαν συμβουλή. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαρά λαμπέ μου. Όποιος θέλει να μ' ακούσει, να μ' ακούσει. Γιατί μετά κάνα χρόνο, κάνα δύο χρόνια. Ναι. Και πλήσιμο καλό από κάτω. Εκεί το σασί μέσα στα λάστιχα που δίπλα εκεί. Κάτι τέτοια ανώμαλα μέρη που έχει. Έτσι, ναι. Και εκεί μέσα πάει το λάκι, το τρυπάει. Το τρυπάει και η το σκουπιάζει. Η λαμαρή δεν την αφήνει. Η λαμαρή είναι όλα τα σβήνει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, καλή σου μέρα, Χαραλαμπέ. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι δεν ξέρω. Σας τα άπαθα τη Δευτέρα. Τα είπες, εγώ που ήμουν, δεν το θυμάμαι. Με τα αλάτια και με τις αλυσίδες. Σωστό. Δεν μ' άκουγε. Θυμάμαι παλιά που λέγανε ότι όταν έπαιρνες μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από Γερμανίες και από τέτοια,
Ότι χαιρόταν ο άλλος, ας πούμε, μπορεί να το παίρνει πιο φθηνά κτλ. Αλλά αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα μετά. Βέβαια. Ότι είχαν, ήταν εξοθυνωμένα, είχαν σκουριά, δεν ξέρω ακριβώς, κάνει διάβρος το αλάτι από κάτω από τα λατόνερα και δεν είναι. Δεν είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να αντιμετωπίσει την κακοκαιρία. Εντάξει, σε μέρη που έχουν συχνά φαινόμενα χιονοπτώσεις. Δηλαδή, τώρα, άμα είναι κάθε μέρα να ρίξει λατόνερο, επηρεάζει. Τώρα, εδώ σε εμάς, εντάξει, μια συστόση που. Και που δεν ρίχνουμε κιόλας, ίσως γι' αυτό. Καλό κάνουμε. Είσαι, δε. Δηλαδή τώρα άμα έριχνε ο Μπουτάρης την προηγούμενη εβδομάδα τα αλάτια και το λέγανε ρε Μπουτάρη μας έκανε στα αμάξια να πούμε διάβρωση. Λίσα. Λίσα, διάβρωση. Τα είχαμε άλλα. Άρα προστάτευσε τα σασιά. Yeah. Υπάρχει κυρίες και κύριοι μέρημνα, υπάρχει κρατικός μηχανισμός. Λίμπερο 107,4 δυναμικά στα Ερτζιανά. Τριγύρω στην πόλη Θεσσαλονίκη σκιονίζει. Αρκετά κιόλας. Οπότε ο κόσμος να προσέχει μέσα εδώ στο κέντρο και στις επιμέρους συνοικίες. Όχι, έχουμε βροχή. Πάλι προσοχή γιατί έχουμε. Δεν όλη... είναι καλό πράγμα η βροχή. Χειρότερη είναι. Ολισθηρό οδόστρωμα. Λοιπόν, 6:30 θα πάμε να συνταχθούμε, να κάνουμε μια μίνι πρώτη ανάπαυλα. Να φέρουμε εδώ τα κοιτάπια μας. Γιατί κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω Κατερίνα Βουγιούκα, εμβόλυμη Κατερίνα Βουγιούκα, λόγω την επειδή. Αγωνιστική. Λόγω, ναι, δεν γίνεται. Τώρα είχε κοντζαμάν αγωνιστική. Έμα. Με ποιον θα τα πω εγώ. Έτσι θα μείνουν ορφανά τα αποτελέσματα. Με ποιον άντρα θα τα πω. Εγώ. Άσε το σκεφτόμουν σήμερα το πρωί που δεν έχω φίλους να μιλήσω για ποδόσφαιρα. Έχεις εμένα. Και έχω ευτυχώς έχω εσένα. Α, όλοι τους ξέρεις έναν προς έναν. Ναι. Κανένα. Όχι, ναι. Κανένα. Δες τη δράμα. Όχι, πες και στον κόσμο το καταλάβει. Το σκεφτόμουν σήμερα το πρωί. Λέω τι είναι αυτό που περνάω. Δεν έχω. Γι' αυτό έχεις εμένα. Δεν έχω ανάγκη. Στη ζωή σου για να λέμε για αθλητικά, ραδιόφωνα και για ποδόσφαιρα. Ναι, δεν έχουμε ποιο να μην. Δεν πάω να δω ένα παιχνίδι. Αυτά τα αντρίκια πράγματα. Τα αντρίκια πράγματα έχω 100.000 φίλους να πούμε. Άντρε, δει και με κανένα δεν μπορώ να πάω να δω. Εγώ είμαι το στήριγμα σου. Κατερίνα. Να μην σας τυχεί. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή. Στο Λίμπερο 107,4. Στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης μας ώρας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Στη βροχερή Θεσσαλονίκη, στα χιονισμένα περίχωρα. Με χαμηλές θερμοκρασίες, έτσι θα πάει και όλη η μέρα, να το γνωρίζει ο κόσμος. Αποτρεπτικό μάλλον το σκηνικό για όσους θέλουν να παραβρεθούν σήμερα στις 5 και 4 στο γήπεδο της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδιακό για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου του πρωταθλήματος Super League. Και χθες είχαμε να τα πούμε όλα τα αποτελέσματα, αλλά δεν έχουμε πει ακόμη ποιος γιορτάζει αυτό, σήμερα. Βέβαια 5η 19 του Γενάρη, Μάρκου Ευγενικού, Αγίας Εφρασίας, Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Ωραία, σ' άρεσε. Μας λένε Μάρκος ο Ευγενικός. Μάρκος ο Ευγενικός. Και είναι βασιλικό. Αλλά δεν γιορτάζει καν ο Μάρκος. Δεν έχει σημασία. Ναι. Γιατί δεν γιορτάζει ο Ευγενικός. Γιατί είναι πολύ ευγενικός και δεν ήθελε να μπει ανάμεσα στους Θανάσιδες και τους Ευθύμηδες. Ναι, ναι. Α, ναι. Αλλά και στο Μακάριο που γιορτάζει σήμερα, στο Μακάρι, στο Μακαρά. Όχι, το Γιώργο Μακαρά που έπαιζε μπάσκετ στον ΠΑΟΚ. Τη Μακαρία, τη Μακαρό. Τη Μακαρίτσα, τη Μακαρούλα, την Εφρασία και την Εφρασίτσα. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλους εορτάζοντες. 5η 19 του Γενάρη, Ανατολή Ηλίου 7:37. Δύσεις στις 5:34. Μεσελήνη 22 ημερών για τους αστρολόγους έτσι, που κάνουν εκεί τους πλανήτες. Για τους ρομαντικούς καλά θα λες. Καλημέρα και στη Γραμμούλα. Καλημέρα σας. Γεια σου κούλα Γεια μου. Σκούλα. Τι κάνετε. Καλά είμαστε εσύ. Λέω να μην πέψω στις διαφημίσεις να δω πότε θα βάλει και μετά να πάρω. Έτσι και καλά κάνεις γιατί όλα είναι τακτοποιημένα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μάλιστα. Καταρινάκη τι έγινε. Καλά κούλε εσύ. Μπράβο κορίτσι μου. Χιονίζει εκεί. Είσαι το στήριγμα, το είπες. Ναι. Ναι. Ναι, είδες βρε τι στήριγμα έχει. Καλά, τι, δυο μέτρα. Να προσέχεις τα στήριγματα. Δυο μέτρα, στήριγμα. Ας χτίζουμε κοδομπές. Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Πάπη και στη Μαρία. Γεια σου Πάνο. Γεια σου Μαρία. Δεν μου λες χιονίζει εκεί, στην Αρετή. Αν σου πω ότι δεν ξέρω, δεν έχω βγει. Δεν έχει σηκωθεί από το Δεν πειράζει, άστο καλύτερα, μωρέ.
Να μην σημαίνει. Αν βγω και σας ξαναπρολάβω θα πάω. Εντάξει, οκ. Okay. Να σας πω. Όχι, μη σηκωθείς. Δεν θέλουμε να ξέρουμε. Κάτσε το κρεβάτι. Κάτσε εκεί που είσαι. Δεν θέλουμε να ξέρουμε τώρα. Τι καλοί άνθρωποι που είστε. Τώρα... Μην ταραχτείς για μας. Για να... Εδώ άλλος με παίρνει τηλέφωνο να με ρωτήσει άμα χιονίζει από το σπίτι του, να πούμε. Από τη Θεσσαλονίκη. Όχι, αφήσει, θα το δω και από, εδώ, από το παράθυρο. Εντάξει, εντάξει. Δεν χρειάζεται να δεν θέλω, δε θέλω να μου ταράζεις. Είσαι πάρα πολύ ευγενικός. Είναι του Μάρκου σήμερα, οπότε είπαμε να τον τιμήσουμε. Το συγκεκριμένο τον Άγιο. Να σας πω. Ναι. Τι ώρα είπατε παίζει ο Πάο. 5 και 4. Α, 5 και 4. Πώς το βλέπεις εσύ. Εντάξει, ακερδίσει ρε παιδί μου. 2-0. Κανονικά πρέπει. Ναι, δεν υπάρχει κανονικά στο ποδόσφαιρο. Γιατί κανονικά? Πού το έχεις δει το κανονικά? Κανονικά μια χαρά κάνει την κέλα. Γιατί αυτό είναι το κανονικό του ΠΑΟΚ φέτος. Άστο. Τι έγινε, ξέρεις, με τον Πανσεραϊκό? Πανσεραϊκός φάγαμε μια ξεγυρισμένη τεσσάρα, την απολαύσαμε και γυρίσαμε πίσω. Στα Σέρας, άρον-άρον. Αγόρι μου, τι ήρωες είστε. Τι ήρωες, δε, ντόρτι από τον Άρη φάγαμε. Ναι, ήρωες είστε, που το αντέξατε. Τι να κάνουμε, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Γιατί δεν μπορούσα να τα ακούσω. Μόνο αυτή την παροιμία θέλω. Μόνο την αρχή άκουσα. Έτοιμα από την αρχή, 2-0, πότε το στο 15, στο 18, εκείνη, στο 25, 3-0. 21 και 24. Ναι, στο 3-0 και τα αλλάξαμε, είδαμε Ηρακλή μετά. Μεγάλη επιτυχία. Γιατί πρέπει να έχουμε να κάνουμε ρεπορτάζ σε όλες τις ομάδες της πόλης. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα βγαίνουμε έτσι. Βοήθεια να ενημερώνουμε. Δεν μου λες ο Παλιοκαιρίσιος παίρνει. Παίρνει. Αν ακούει να του στείλω χαιρετίσματα. Ναι, θα του στείλω κι εγώ. Αν δεν ακούσει εσύ μετά, θα του πω κι εγώ. Εξτρά από σένα. Να σε καλά, κουλά μου. Φιλιά, τσαου. Πληράστε την ενημέρωση. Δεν ξέρουμε, δυσκολόμαστε, δεν απαντάμε. Ναι, δεν στο είχα πει ο άλλος που με πήρε τηλέφωνο από το σπίτι. Πανέξυπνος, με παίρνει τηλέφωνο μου. Ένας φίλος. Λέει, έλα, τι γίνεται. Καλά. Λέει, δεν μου λες χιονίζει. Τώρα πρωί, ας πούμε, 11-12. Λέω, τι με ρωτάει αυτό. Άλλωστε στην εκπομπή πήρε. Όχι, ρε, στο σπίτι με πήρε. Επειδή λέει, εσύ ξυπνάς πρωί και τα ξέρεις αυτά. Και βλέπεις. Ναι, πες μου, άμα χιονίζει, γιατί είμαι στο σπίτι και βαριέμαι, λέει, να ανοίξω το παράθυρο. Να σηκωθώ από το κρεβάτι, να ανοίξω το παράθυρο, να δω έξω αν χιονίζει. Γιατί να σου πω, βρε αγόρι μου, χιονίζει. Πληροφορίες καταλόγου. Μπάμπης Μπατμανίδης όλη μέρα. Και πλέον, ναι, επειδή ξέρω ότι ξυπνάω πρωί με πρώτη τηλέφωνα. Ό,τι ώρα να είναι συνέχεια. Να με ρωτήσουν άσχετα πράγματα. Τι να πω, εντάξει. Απαντάω. Έχεις απαντήσεις για όλα. Έχω απαντή καλά, εντάξει, εννοείται ρε παιδί μου. Για να κάνουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Εννοείται έχουμε απαντήσεις για όλα. Τα ξέρουμε όλα. Δεν μπαίνεις. Έρχονται. Για να βρει δουλειά, αν κάποιοι είναι επίδοξοι ραδιοφωνική παραγωγή, θα σας πω εγώ πώς θα πάρετε τη δουλειά. Κάνουν casting. Ναι, θα σας κάνουν casting, θα σας ρωτήσουν τι ξέρετε, θα πείτε τα ξέρω όλα. Συγχαρητήρια, πώς λύθηκες. Αυτό δεν χρειάζεται να, ούτε βιογραφικά ούτε τίποτα. Αρκεί να τα ξέρεις όλα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ναι, τι παραπάνω. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή μας κάνετε Facebook. Λέγαμε πριν και το διακόψαμε και το μήνυμα του Γιώργου που έλεγε: πολύ καλημέρα σας. Έχω δει 2 αγώνες NBA με μαγνητοσκοπημένο λόγο επειδή στο YouTube και τώρα βλέπω το 3ο match live. Ποιο match έχει αυτή τη στιγμή, εσύ που είσαι και η μπασκετικιά? Έχει 2. Ναι. Έχει το Golden State Warriors Oklahoma. Ναι. Και το Sacramento Kings Indiana Pacers. Δεν ξέρω που αυτή τη στιγμή. 56-52 είναι οι Golden State, επικρατούν αυτή τη στιγμή στη δεύτερη περίοδο τον Oklahoma. Και το Sacramento κερδάει και αυτό στο ημίχρονο με 60-41 του Indiana Pacers. Νωρίτερα Houston Rockets Milwaukee Bucks 111-92. Detroit Atlanta 118-95. New Orleans Pelicans 118-98. Παίζει και NBA εσύ. Στο σοάρος, τι του ξέρω. Γι' αυτό τα λέω. Boston Celtics, New York Knicks 106-117. Φιλαδέλφια Toronto 94-89. Charlotte Portland 107-85. Και η Washington Memphis 104-101. Έπαιξε τώρα NBA στα αλήθεια. Όχι, τώρα, σήμερα. Θα πάμε να παίξει. Θα μπει να παίξει. Θα μπει να παίξει. Καλά, εδώ δουλειά κάνουμε. Δουλειά κάνουμε. Μα και πάρουμε και φάμε καμιά τυρόπιτα. Και τώρα που είπαμε NBA, τι έχει γίνει με αυτό το Αντετοκούνμπο? Πότε βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα? Ψηφίζαμε, λέγαμε NBA, Vote, NBA. Τι, πού είναι, περιμένω κάθε μέρα να βγουν τα κρυφά.
Μήπως κάτι μας κρυβούν. Θα βγουν τα vote κάποια στιγμή. Τόσο αν περιμένουν να γίνει πρώτα η ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα είναι. Παρασκευή είναι καλέ. Παρασκευή, Παρασκευή ναι. Έχουμε στείλει βαλάντι. Ναι. Είμαστε πολύ περήφανοι. Και πατούλοι. Η Ελλάδα εκπροσωπείται επάξια. Ναι. Ο οποίος λέει βαλάντις θα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις. Γιατί είναι από τους πρώτους που πίστεψε στον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα. Ναι, έχει λέει ένα ξάδερφο στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων. Ναι. Ο οποίος τον έχει κοίτα κονέ και τον κάλεσε να παρευρεθεί στην ορκομοσία του Ντόναλντ. Καλά, ποιος θέλει πηγαίνει. Αλλά ο Βαλάντης δεν είναι όποιος και όποιος. Σε παρακαλώ τώρα, εντάξει, Βαλάντης. Έχω ανάγκη να ζω για σένα. Να σε λατρεύω απελπισμένα, το ομολογώ. Τι ωραίο τραγούδι. Και ο Πατούλης τώρα δεν ξέρω ποιος άλλο μπορούμε να στείλουμε. Και μετά κοροϊδεύαν την Εφη Θόδη που λέγε θα παρευρεθώ και εγώ στην ορκομοσία. Άρα μπορεί να δώσει και αυτό το παρό. Μπορεί να είναι και. Μπα, δεν θα το προλάβουμε. Μάλλον θα έχουμε διαφορά ώρα. Έλεγα μήπως είναι τίποτα τέτοια ώρα δικιά μας. Είναι κανένα απόγευμα εκεί και την βλέπουμε live στο στούντιο αύριο Παρασκευή. Anyway. Σαν σήμερα και αφού λέγαμε και για ψήφου, καταρχήν σαν σήμερα δώσουμε με τη σειρά. Το 1915 θορυβώδη συλλαλητήρια διοργανώνονται στην Πάτρα και στον Βόλο για την αύξηση τιμής του ψωμιού στα 80 λεπτά. Mm. Πιο ακριβό ήταν τότε το ψωμί από ό,τι είναι τώρα. Βέβαια. Τώρα το βρίσκει με 50 λεπτά, είδες. Μια χαρά. Ψωμί με παπάγο και πλαστήρα, ψωμί με ΣΥΡΙΖΑ, είδες. Λοιπόν, έχει διαφορά. Το 1947 ναυτική τραγωδία σημειώνεται στο Νότιο Εβοϊκό που θα μείνει στην ιστορία ως ο ελληνικός Τιτανικός. Το ατμόπλιο Χιμάρα, είχαμε ατμόπλια και στην Ελλάδα, νόμιζα ότι αυτά ήταν μόνο στα ποτάμια, τα διαβάζαμε στο Λουκι Λουκ. Ναι ρε παιδί μου. Να είδες, είχαμε τον. Μάλλον γι' αυτό και δεν είχαμε κιόλας. Το ατμόπλιο Χιμάρα με 544 επιβάτες που εκτελεί δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Πειραιάς βυθίζεται μεταξύ Νέων Στήρων και Αγίας Μαρίνας με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο τουλάχιστον 400 άτομα. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες είναι 36 πολιτικοί κρατούμενοι και 200 χωροφύλακες. Να σου πω ότι το γνώριζα. Και τώρα τη βάζανε στα ατμόπλια. Πολιτικούς κρατούμενους και χωροφύλακες. Ποιος θα τους φίλους τους πολιτικούς κρατούμενους. Ομολογώ ότι δεν το γνώριζα. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Γι' αυτό έχω πει ότι ξέραμε, ρε παιδί μου, τη Φαλκονέρα, αυτά τα μεγάλα ναυάγια που έχουν δυστυχώς συμβεί στην ελληνική επικράτεια. Όμως το συγκεκριμένο, ένα ιστορικό στοιχείο που αξίζει να γνωρίζουμε με το λόγο επειδή. Το 1953 οι Ελληνίδες ψηφίζουν για πρώτη φορά σε βουλευτικές εκλογές. Βεβαίως. Τόσο πρόσφατα. Ναι. Αλλά πού όμως, την επαναληπτική εκλογή της Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ, εδώ. Πρωτοπόρη. Πρωτοπορία η Θεσσαλονίκη, πρωτοπορία. Και μάλιστα η πρώτη Ελληνίδα βουλευτήνα. Ναι. Προήρθε από αυτήν την εκλογική διαδικασία. Ήτανε η Ελένη Σκούρα. Σκούρα. Ξέρεις, ε. Ήταν ονομά της μαμάς μου. Άντε πάλι τη μασονία εδώ. Να όλους με το. Τι εννοείς ονομά της μαμάς σου. Βάφτισε τη μαμά μου. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Βρε εδώ να πούμε όλοι τι. Άκου τώρα, δες εδώ τώρα. Η νονά της μαμάς μου τι μπορεί να ήταν. Μόνο έτσι. Σε λίγο θα μας πεις ότι η νονά της μαμάς σου ήταν η Έλεν Κέλλερ. Όχι, Ελένη Σκούρα ήταν. Με τη Μάργαρετ Θάτσερ. Θα αρχίσω να πιστεύω ότι στα αλήθεια έχει σχέση με τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Τη νονά της, πώς τη λέμε της μαμάς, γιαγεωνονά, πώς θα τη λέμε. Ναι, αυτό, μεγάλη, παρανονά. Ξέρω. Μεγάλη νονά, μεγάλη νονά. Ναι, γκραν-νάνα. Γκραν-νάνα. Το 1953 η Ελένη Σκούρα, η νονά της μητέρας Κατερίνας Βουγιούκα, άκου τώρα πράγματα. Το 1953 εκλέχθη βουλευτίνα και στις 20 Ιανουαρίου διαβαίνει το κατόφλι της Βουλής. Για να δεις. Ναι, έτσι, για να δεις εδώ. Τι έχεις. Την πρωτοπορία. Τι λουλούδι έχει. Έτσι. Ξέρεις ποια ήταν η πρώτη χώρα που θέσπισε ψήφο στις γυναίκες. Μπορείς να φανταστείς. Πες με έτσι, μια στην τύχη, ρε παιδί μου, το κάνουμε λίγο κουιζάκι. Ευρωπαϊκή. Γενικά, στον πλανήτη Γη. Είδες, άμα καταλάβεις από τα συμφραζόμενα, καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν στην είναι Ευρώπη. Ευρωπαϊκή. Ναι. Ναι. Μια Αυστραλία. Κοντά έπεσε στο τσακάλι η Νέα Ζηλανδία. Δίπλα. Ναι, ναι, στις 28 Νοεμβρίου του 1893. Πήγαν οι γυναίκες και ψηφίσανε για πρώτη φορά. Είδες αυτό είναι, αυτά τα προοδευτικά κράτη. Εγώ θυμάμαι ένα. Κροκόδουλος είχε εκεί. Ένα συγκλονιστικό άρθρο
ενός βουλευτή που είχε δημοσιευτεί παλιότερα, όταν είχε, μάλλον είχε ξεκινήσει το συγκεκριμένο ζήτημα για την κατά πόσο γυναίκες πρέπει να ψηφίζουν. Mm. Και ένας βουλευτής είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο το 1928 σε εφημερίδα της εποχής. Έλληνας. Ψάχνω να βρω το όνομά του. Με το οποίο ορθογραφούσε και επιχειρηματολογούσε γιατί οι γυναίκες δεν έπρεπε να ψηφίζουν. Ποιος ήταν ο λόγος? Δηλαδή δεν ήταν τώρα ότι αυτό πάμε και έτσι. Ψήφος δεν είναι για αυγό λεμόνι, ήταν για αργό τους. Και είχε τέτοια. Και έλεγε τότε το 1928 με άρθρο που είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Νέα ημέρα στις 20 Μαρτίου. Ορισμένα τεινά ελληνικά θήλαια ζητούν να δοθεί ψήφος εις τας γυναίκας. Σχετικώς με τον ίδιον τούτον θέμα, διαπρεπέστατος επιστήμων είχε άλλοτε αναπτύξει από του βήματος της Βουλής το επιστημονικός πασίγνωστον άλλωστε γεγονός ότι παν θήλη διατελεί εις ανισόρροπον και έξαλλον πνευματική κατάσταση ορισμένας ημέρας εκάστου μηνός. Μόλις θα καταλάβεις τι εννοεί δηλαδή. Νεότερα και ακριβέστερα έρευνε, δικός μας ήταν αυτός, με έρευνες μιλούσε, καταδείκνυσιν ότι ου μόνον ορισμένας ημέρας, αλλά δια όλου του μηνός, τελούσιν άπαντα τα θηλαία εις πνευματικήν και συναισθηματικήν ανισορροπίαν, την αδεμέτριαν τα πλήστα δε σφοδροτάτην και κατάσχετον άτε και πανιοτρόπως εκδηλωμένων και κλιμακωμένων συν το χρόνο. Επειδή εν τούτης η μέρα αυτή δεν συμπίπτουν ως προς όλα τα θήλαια. Ναι. Να συντονιστούμε, δηλαδή, ρε παιδί. Συγχρονισμό ναι, ναι. Είναι αδύνατο να ευρεθεί η μέρα πνευματικής ισορροπίας και ψυχικής γαλήνης όλων των θηλαίων, ώστε την ευτυχή εκείνη η μέρα να ορίζονται εκάστοτε εκλογέ. Η γυναικεία συνεπώς ψήφος είναι πράγμα επικίνδυνων, άρα αποκρουστέων. Έλεγε ο άξιος αρθρογράφος εκείνης εποχής. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μας ακούτε, δεν μας ακούτε? Είναι αποσβολωμένος. Και σκέψου, αυτό υπόθηκε το 1928 και μάλλον το ψιλοσκεφτήκανε καμιά 30 χρόνια. Μεσολάβησα και κάτι πολέμη, κάτι αυτό, κάτι χούντες. Δεν πειράζει ρε παιδί μου, περασμένα, ξεχασμένα. Και δώσανε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες σαν σήμερα το 1953. Και εσείς, κορίτσια, συντονιστείτε, συντονιστείτε. Ναι. Ενώ οι άντρες που τα βγάζαν δηλαδή στους ψήφους. Δεν ήταν σε ταραχές. Ναι, μέσα στην, μέσα στην ψυχική ισορροπία, ας πούμε. Οι άντρες που, που κυβερνάνε και τον πλανήτη όλα αυτά τα χρόνια. Από πάντα, από καταβολή. Πρέπει να μου αποδώσεις τα εύσημα, ας πούμε. Γιατί... αποδίδω. Έτσι. Τα το κεσάρι, το κεσάρι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαμπίνο, καλημέρα. Καλημέρα. Άκου κομμάτι, σε παρακαλώ. Τι είναι, Ελένη Ροδά? Ωραί με, σε κλέτια. Τζένι Βάνο, έτσι. Τζένι Βάνο, Ελένη Ροδά, λέω. Ναι. Είδες, δεν το καταλάβω. Αυτό το τραγούδι θα μπορούσα να σου χαρίσω ένα άλλο τραγούδι, επειδή πρωί-πρωί είναι PM, τη μεγάλη Τζένι. Ναι, έτσι. Ευγενία λεγόταν, ε. Έτσι. Και τεράστια φωνάρα και με δίσκο στο εξωτερικό, στη Γαλλία. Κοίταξε κάτι κλώσσες τώρα σήμερα. Λυπάμαι για αυτές. Δεν τις υποτιμώ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, πού να σου πει. Προσπαθούν να πιάσουν αυτό το τέρας. Βεβαίως. Δεν γίνεται, ρε. Η οποία θεωρώ ότι φωνητικά και δεν αναγνωρίστηκε όσο θα έπρεπε στην Ελλάδα. Τώρα μιλάμε για τη Μίμη Πλέσσα, τι, και ποιος της έγραψε κομμάτια. Ναι, βεβαίως. Τι τσεκλέτια είναι αυτά πρωί-πρωί, πώς σου ήρθε αυτό? Κοίταξε, ναι. Καταλαβαίνεις τώρα, αφού βρέχει, λέω δεν το ρίχνουμε έτσι πρωί-πρωί στις μπεκές να πάει στο Ελλάδα. Ναι, αλλά εγώ σου έχω και Τζένι Βάνου να τραγουδά και γαλλικά, ε. Ζετατού. Ξέρεις, έφυγε τζάμπα. Είχε ανοίξει ένα μίνι μάρκετ τώρα στο τέλος και από τη στενοχώρια της και τα λοιπά. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Υπάρχει κατάθλιψη. Ναι. Και που λες, αλλά Ελένη Σκούρα, ε. Έτσι, Ελένη Σκούρα. Νονά μας. Νονά του λογοπηδί. Φοβερό άτομο, να ξέρεις. Ναι, τη γνώριζες? Όχι. Προσωπικότητα ολκής. Και έβαλε τη σφραγίδα πλέον για να ανοίξει ο δρόμος για την ισοτιμία, τιμή της γυναίκας. Βέβαια, στην Ελλάδα. Όχι μόνη της,
και μέσα από τον πολιτικό φορέα που εκπροσωπούσε, έτσι. Ποιος ήταν, ελληνικός συναγερμός ή κάτι τέτοιο διάβαζα εδώ. Συμμετείχαν διάφοροι. Κυρίως προοδευτικών αριστερών αποχρώσεων. Προφανώς για να μπει στη Βουλή. Δεν λέω περισσότερα για να μην χαρακτηριστώ. Εντάξει, έγινε. Σε φιλούμε. Επίσης το Κατερινάκι εκεί, good. Μια χαρά, μια χαρά. Τσάω, τσάω, τσάω. Α, όμως έχω Τζένι Βάνου στα γαλλικά. Και βγάλει ένα δίσκο νομίζω. Είμαστε η μόνη εκπομπή ναι. που μας παίρνει ο κόσμος και μας βάζει τραγουδιά. Γιατί όχι ρε παιδί μου, μας βάζει τη θεματολογία του, μας βάζει τα τραγουδάκια του. Αυτό είναι το πρόβλημα, μου αρέσει. Το καλύτερο, υπάρχει καλύτερη εκπομπή. Όχι, τώρα θα είμαστε εμείς εδώ και θα σε παίρνουμε και θα σε κλείνουμε και θα σε λέμε και θα εμείς αυτό. Μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Από σου λέει, έλα Μπάμπη, θέλω αυτό το τραγούδι. Όχι Μπάμπη, σου αφιερώνω αυτό το τραγούδι που θα το βάλω εγώ να παίξει. Έτσι, έτσι. Εδώ μας παίρνουν και μας ζητάνε έρευνες. Μην μιλάτε για αθλητικά μας λένε. Τι περιμένεις παιδί μου. Έτσι, γιατί έχουμε και επίπεδο αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Διακρίνω έτσι μια διαθεσία όμως στο κοινό. Ναι, από τη βροχή. Δεν ξέρω, είδες. Είμαστε λίγο αλλοπρόσαλοι. Μας επηρεάζει διαφορετικά. Χτες είδες χρόνια πολλά, φαντάζομαι. Προχτές στο κοινό μας. Δεν μαχώνεις, παιδί μου. Του Αγίου Αντωνίου. Προστάτης των τρελών. Όχι, δεν το ήξερα αυτό. Πάρε ένα τηλέφωνο, ρε, εσύ πες κάτι. Πότε ήταν χθες? Προχθές, 17. Εσύ ακούς Αντώνη και βγάζεις πυριά, άστο τώρα. Ναι, γι' αυτό. Αλλά γενικώς το Αγίου Αντωνίου είναι προστάτης των τρελών. Το εγώ τολμάω όταν ακούω, του με έχεις κάνει να ακούω Αντώνη και να μην λέω τίποτα. Λέω, θα... Και να μιλάω συνέχεια. Πλάκα κάνεις, θα σου πω τώρα μιλήσω εγώ από τον Αντώνη, αυτό γνωρίζετε. Εντάξει, όχι. Και να πιάσουμε τους Αντώνη, Αντώνη Σαμαράς, έχουμε καλούς Αντώνηδες, Αντώνης Ρέμος. Τώρα τι αναγκάζεις να το πω ρε παιδί μου, γενικά τώρα. Αντώνης Καρπετόπουλος, Αντώνης Πανούτσος, αυτούς γιατί δεν τους λες. Εδώ τους μου τα κάνεις στο μυαλό μου ήρθε. Γιατί δεν λέτε λέει για προχθές τους εορτάζοντες. Να μου τα ενημερώνεις αυτά όταν γιορτάζουν οι πολιούχοι της εκπομπής. Εντάξει, Άγιο Παντελεήμονα έχουμε εορτάσει στο λόγο. Επειδή αν ξέρεις κάτι παραπάνω, εσύ που είσαι και. Της εκκλησίας. Της εκκλησίας, βεβαίως, βεβαίως. Και της βουλευτικής ασυλίας, να παίρνεις και να μας ενημερώνεις. Βεβαίως. Κάτι άλλο από ιστορικά στοιχεία, δεν ξέρω. Το 2003 ο Νίκος Μαγκίτης είναι ο πρώτος Έλληνας που φτάνει στο Νότιο Πόλο. Την Νότιο Πόλο ρε φλαράγνα μου. Στο Βόρειο Πόλο. Δεν σα περνά αυτό στο Βόρειο Πόλο. Μαζί με δύο Αμερικάνους δίνησαν απόσταση 250 χιλιόμετρων με θερμοκρασία που έφτανε τους μείον 50 βαθμούς. Να, και εμείς είχαμε ένα μείον 7 και γκρινιάζαμε. Ας έβρε τώρα εδώ, Σαλονίκη δεν θα είναι μείον 7, είναι σαν να είναι, για να σε πω, την προηγούμενη εβδομάδα μπορούσε να διασκήσει Τσιμισκή στην κίνηση. Εκεί, στον Νότιο Πόλο, μια χαρά, εντάξει. Απλά τα πραγματάκια. Γενέθλια, να δώσουμε τα χρόνια μας πολλά στους γενεθλιάζοντες. Εδώ να βάζουμε και το ζετατό. Μ' αρέσει πολύ ωραίο τραγουδάκι. Άμα είσαι του 1963. 19 Ιανουαρίου, ποιοι έχουν γενέθλια? Ποιοι? Όλο κάτι συγγραφείς μας έχουν. Να, Γιώργος Χατζινάσιος, Έλληνας συνδέτης του 1942. Η Τζάνις Τζόπλιν το 1943. Η Έλενα Ναθαναήλ που ταιριάζει και με τη μουσική εκείνης εποχής, 1947. Και με τα αθλητικά. Βέβαια. Η Δήμητρα Ματσούκα που δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε και την ηλικία της. Γιατί να μην την πούμε. Γεννηθεί το 1974 που έχει συνδυαστεί, το έχουμε ξαναπεί αυτό, με μία από τις πιο αγαπημένες σκηνές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Εννοεί. Σύριαλ. Είναι αγαπημένη σκηνή. Όλων αυτό μας είχε συγκλονίσει εκεί στα. Στο ένα σπίτι και έχει. Τα εφηβικά μας χρόνια. Θα το βάλουμε να τα ακούσουμε. Τι παίρνει μάνο μου φωτιά. Από τις καλές, ναι ρε παιδί μου, είναι αυτό τι θα θυμάσαι, τη Μέρι Μωρόνε τραγουδάει Happy Birthday από Mr. President και τη Δήμητρα Ματσούκα να... Εννοείται. Ένα σπίτι καίγεται. Άλλος έτσι, ο Ισμαήλ Μπλάνκο, πάλι ποτέ ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, έχει σήμερα γενέθλια. Αυτή ρε παιδί μου, Jason Button, ο Άγγλος οδηγός αγώνων Φόρμουλα 1 και πρωταθλητής, βεβαίως, βεβαίως. Και άλλοι και άλλοι και άλλοι, τώρα να αρχίζουμε να τους λέμε όλους. Πέθανε κανείς σήμερα εδώ. Παιδί μου, έτσι. Πέθανε κανείς. Εντάξει, πεθαίνει κανένας, ανασταίνεται κανένας. Περνάει η ζωή, μωρέ, περνάει.
περνάει και εκπομπή. Είπαμε θα πούμε για αθλητικά, αλλά τα πιάσαμε αυτά. Να λίγο ψηλή κουβέντα, λίγο σε ρολό. Έχουμε και έρευνα σήμερα. Θα δώσουμε. Ένα μισάωράκι αθλητικά. Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, θα ενημερώσουμε. Ένα μισάωράκι αθλητικά. Εδώ ο κόσμος περιμένει, περιμένει αγωνία, αγωνία. Θα πάμε να διαλυματιστούμε τώρα για να έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας. Τι έρευνα έχεις, για δώσ' το λίγο ρε παιδί μου, έτσι, ένα teaser, γιατί τόσο πολύ, πρώτη φορά ήρθες σε... Το Pornhub. Να, αρχίζαμε πάλι αυτά τα τσικιτάμ, τσικιτίταμ, ταμ, ταμ, ναι. Έβγαλε την έρευνά του για το τι πορνό είδαν... Μη το λες έτσι, παιδί μου. Ανά τον κόσμο, αισθησιακές ταινίες. Ναι, θα σας δώσαμε και δικαίωμα ψήφου, σαν δεν τρέπεστε. Θέλω να το λες, ας πούμε, πιο... Σύντομες αισθησιακές ταινίες. Σύντομα είναι ανάλογα με την δικιά σου τέτοια. Η ταινία μπορεί να κρατάει και μια μισή ώρα, δεν το ξέρεις αυτό. Αλλά εξαρτάται από τον άνθρωπο. Είδα ένα καταπληκτικό βίντεο προχθές. Αυτό το ζήλεψα πάρα πολύ, θα ήθελα να το κάνω. Αφενός για να χαρακτηριστώ ως κωμικός που δεν είμαι. Ναι. Ήταν σε ένα αμερικάνικο σόου τέλος πάντων, μια Αμερικανίδα κωμικός και έπαιρνε άλλους κωμικούς τέλος πάντων. Τηλέφωνο. Όχι, τους είχε κάνει στο στούντιο ρε παιδί μου. Ναι. Κάνανε σπικάζ live τη στιγμή που δύο πρωταγωνιστές ταινιών ερωτικού περιεχομένου επιδιδόταν στην πράξη και είχαν ένδοση εννόηση, μικροφωνάκι, ακουστικάκι και τέτοια. Και ήταν οι άλλοι από το στούντιο και τους λέγανε ό,τι θέλανε να πούνε. Δηλαδή, σκέψη να είμαστε εγώ και εσύ, να είναι η άλλη χλάπα τη κουλουπατή και να του λες εσύ. Πες να, μωρό μου, να πούμε σαν τον Κλάους. Σαν τον Κλάους γίνομαι να πούμε φορ. Φορ περιοχή. Φορ τζούφια, σα που λέγει άλλη. Και τέτοια, α πούμε. Βγάλε μου τη σέντρα, του λέγανε να βάζαμε μέσα ποδοσφαιρικά. Μέσα αθλητικά. Ελά, πάρ το χλάτσο το. Πάρ το χλάτσο το. Το πεταχτά, του Γιώργου Πρίντεζη. Και ούτε καθεξή. Λοιπόν, ναι. 7 η ώρα, θα πάμε να διαλυματιστούμε. Δεν έχεις πάλι για μπάσκετ μου το γυρίζεις, τέλος πάντων. Πάμε να διαλυματιστούμε και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο. Επειδή με πληρέστατη αθλητικά ενημέρωση και όχι μόνο. Μια χαρά θα μπορούσαμε να το λέμε αυτό στο σπικάζ που θα κάναμε σε ταινίες αισθησιακού περιεχομένου. Να λες από κάνω. It's my goal. Φάει το γκολάκι. Πάρ το στο γάμα. Εάν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στη δεύτερη του ώρα. Με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου και τον ποποδέκτη της Segway να μας συντροφεύει στις μετακινήσεις μας. Αποκτώντας τον ποποδέκτη της Segway εντελώς δωρεάν, μπορούμε να εξοικονομήσουμε μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, μέχρι και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, έως και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, μέχρι και 90% φθηνότερες διελεύσεις για τις μηχανές. Ο ποποδέκτης της E-Way είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που τοποθετείτε στο όχημά σας και σας δίνει τη δυνατότητα να περνάτε τα διόδια φθηνότερα, γρηγορότερα και πιο εύκολα πληρώνοντας κάθε διέλευσή σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Και μπορείτε να τον αποκτήσετε είτε πηγαίνοντας ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 2410 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε στο site της aegeanmotorway.gr. Και ο ποποδέκτης Segway θα σας αποσταλεί εντελώς δωρεάν στο χώρο που επιθυμείτε. Επιπρόσθετα, γνωρίζετε εσείς οι ακροατές του Λίμπερο 107,4 ότι ο σταθμός μας σε συνεργασία με τη Θερμοσέρβις γεμίζει με πετρέλαιο την κοινωνική δεξαμενή των ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη. Γεμίσαμε τη δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα με 500 λίτρα. Βοηθήστε μας εσείς οι ακροατές του Λίμπερο να γεμίσουμε και το υπόλοιπο. Με κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 2310 68 52 16 ή χωρίς αστική χρέωση από σταθερό στο 811 44 000. Για κάθε 200 λίτρα, ένα λίτρο ακόμη προσθέτουμε στη δεξαμενή μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μία κοινωνική προσφορά του Λίμπερο 107,4 και της Θερμοσέρβις, μία εταιρεία της Καΐσης Oil Group. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στο Facebook κάνετε τα like σας για να βλέπετε και τα μαχητικότατα προγνωστικά που δίνουμε κάθε φορά και μας λέει εδώ πέρα και ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει τα χθεσινά προγνωστικά με τον Τζέπε ήταν πάρα πολύ έγκυρα, μάλλον δεν πιάσαμε τίποτα. Πρέπει να πήγαμε για ακόμη μια φορά κουβαδάρα. Αλλά ο στόχος μας είναι αυτός ακριβώς. Να τα βγάζουμε λάθος, να δίνουμε δύο αποτελέσματα και να διαλέγετε το τρίτο. Πού θα σας στείλει, για σίγουρα. Έτσι.
Λοιπόν, Super Link χθες το απογευματόβαραδο και τι, από το μεσημέρι δηλαδή, και τι είχαμε, Κατερίνα Βουγιώκα, εδώ. Ατρόμητος Κέρκυρα 1-4. Ατρόμητος Κέρκυρα, το δώσαμε και οι δύο νίκη. Εντάξει, μια χαρά. Με έπαιζε με 9 παίκτες από το 50 σχεδόν ο Ατρόμητος. Ήταν ήδη και με 10 έπαιζε από πολύ νωρίς από το πρώτο ημίχρονο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Καταιγιστικότατη Κέρκυρα. Πέρασε θριαβευτικά μέσα από το Περιστέρι. Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα, δεν λες τίποτα. Πας για ένα Πανιόνιος 1-0. 1-0. Αχ, το έπιασα. Αλλά δεν το έπαιξα. Ναι, 1-0 το έδωσα σκορ. Ναι, γκολ γκολ. Ό,τι να είναι. Τι ως βλάκας είμαι. Το προέβλεψα, σωστά. Χαίρομαι, ναι. Για πες παρακάτω. Σαν θηρακλήστρια. Σε ένα. Τι, δεν άκουσα. Για πες το, 3-1, λέω. 3-1, Ξάνθη Ηρακλής, μάλιστα. Με χαμένο πέναλτι του Γιάννη Λουκίνα. Ναι, στο τέλος της. Αναμέτρηση. Είχε την ευκαιρία ο Λουκίνας, βέβαια, να σκοράρει, να κάνει το 1-2. Και στα καπάκια φάγε μια αντεπίθεση. Κατέρευσε όλος Ηρακλής. Με τον Τριάδη το μεσημέρι, πιο να εκεί να βγαίνει μπροστά, να μην μπορεί κανένα να τον ανακόψει, να κάνει το 2-1. Και στα καπάκια περίπου σε μια φάση καρμπόνι, Ξάνθη έκανε το 3-1. Με τον Ηρακλή να δείχνει ότι δεν μπορεί πλέον, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Εδώ και καιρό το λέμε αυτό το πράγμα, αλλά όσο περνάνε οι αγωνιστικές και δεν μπορεί να πάρει τα αποτελέσματα, το τοπίο δυστυχώς ξεδιαλύνει ακόμα περισσότερο. Αυτό τι έδωσε, αγωνική του Ηρακλή. Βρέπει πως είναι λάθος το αποτέλεσμα, γιατί νομίζω ότι θα χάσει. Το δείχνω 0-2. Τέλος πάντων, αν το λέω, έτσι θα είναι, ρε παιδί μου. Για να το λέμε το πράγμα, μάλιστα. Βέρια Λάρισα 1-1. Βέρια Λάρισα 1-1. Μάλλον αυτό, όχι, 0-2. Έδωσε τη Λάρισα ότι θα κερδίσει 0-2. Ναι, τον Ηρακλή τον έδωσε ότι θα κερδίσει 1-0. Ότι η Ξάνθη, εντάξει, πάλι κάτι κάναμε. 1-1. Το πιάσε ο Τζουζέπε τουλάχιστον αυτό, κάτι έγινε. Μεταξύ μας βγάζουμε και από δύο με ακριβώς σκόρο, σε παρακαλώ. Όχι αστεία, έτσι. Το πάρουμε ένα τηλέφωνο, πούμε μπράβο, πάρε τώρα. Έπιασες και εσύ ένα, βρε, έρμε, κάψε ρε. Πανετολικός ΑΕΚ 3-2. 3-2 Πανετολικός ΑΕΚ, 3-1 το δώσε ο Τζουζέπε. Εγώ 0-2 ότι θα κέρδιζε η ΑΕΚ. Με το Γρηγόρη Μάκο να σκοράρει 2 γκολ για πρώτη φορά στην καριέρα του, να πετυχαίνει το απόλυτο χατρίκ. Θα μου πείτε, σκόραρε 2, αλλά το χατρίκ ήταν το εξής, ότι σκόραρε απέναντι στην παλιά του ομάδα, σκόραρε 2 τέρματα για πρώτη φορά στην καριέρα του. Έχει πετύχει 3 γκολ όσα είχε πετύχει και το 2005. Από τότε είχε να βάλει 3 γκολ σε μια σεζόν. Είχε γενέθλια χθες. Και προχθές διορίστηκε στο δημόσιο. Δηλαδή, το καλύτερο. Μάλλον το 17 του πάει καλά. Όχι απλά καλά. Σίγουρα θα έχει βρει και το φλουρί στο κοπί τη πίτα του Πανετολικού. Μπορεί. Συν τις άλλες, αυτό το και ένα χειρό μήνυμα για κάποιους που λένε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν. Ακόμα δεν έπιασε δουλειά ο Γρηγόρης. Σακ, παστέλωσε στην ΑΕΚ 2 γκολάκια. Μία ήττα η οποία έφερε ανακατατάξεις στο στρατόπεδο της Ένωσης. Παρετήθηκε ο Μωράης. Εντάξει, παρετήθηκε. Τι θα κάνει. Δεν βγήκε να πει. Κύριος Μελισσανίδης ότι τον στηρίζει. Όχι. Η διοίκηση στηρίζει. Και υποψήφιος αντικαταστάτης, τουλάχιστον από όσο προκύπτει από τα ρεπορτάζ, είναι ένας παλιός γνώριμος του δικεφάλου του Νότου. Όχι Μένεθ, ο οποίος δεν έφερε και πολύ καλά σχόλια. Δεν αντιμετωπίστηκε αυτή η είδηση με έτσι θετικό τρόπο. Βέβαια έχει κατακτήσει η ΑΕΚ ένα κύπελο. Με Αδαμίδη είχε έρθει τότε. Πολλοί θεωρούν ότι είναι η αρχή του τέλους για την ΑΕΚ εκείνη η περίοδος. Είχε κατακτήσει η ΑΕΚ, ναι, με ένα κύπελο. Έχει συνδυαστεί με μια από τις πιο μελανές ιστορίες. Εκείνο το 6-0 στο Καραϊσκάκι από τον Ολυμπιακό. Δεν το ξεχνάει κανένας. Φάκε τριάρα από τον Μπάκο Χιμένεθ. Γενικά δεν τα είχε πάει καλά. Δεν τα είχε πάει πάρα πολύ καλά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να γυρίσει πίσω ο Χιμένεθ, και εγώ δεν θέλω αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Γιατί? Πιστεύω ότι θα πανηγυρίσει Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, ακόμα και Ηρακλής. Εντάξει, ήδη πανηγυρίζουν όλοι αυτοί με τη φετινή ΑΕΚ, έτσι πως είναι τα πράγματα. Ήδη ο καθένας την γλεντάει, όπως είδαμε και Πανετολικός. Καταρχήν, αυτό ήταν ένα σοκ στην ποδοσφαιρική κοινωνία. Χωρίς να το στηρίξει ο Μελισσανίδης, έφυγε ο προπονητής. Αυτά είναι πολύ απότομα, δηλαδή δεν ξέρω τι κάνουν αυτά τα πράγματα. Πήρε πρωτοβουλία. Πήγε πάνω στο κουβά, ξέρεις, προσποίηση. Έτσι, δεν μίλησε καθόλου. Θα μπορούσε να. Ας πούμε, στηρίζει τον προπονητή και μετά από 10 μέρες πάει διάσω προπονητή. Θα μπορούν να βγαίνουν οι προπονητές μόνοι τους να τα λένε. Ότι στηρίζομαι, ξέρω ότι ο πρόεδρος με στηρίζει. Ξέρω ότι ο πρόεδρος με στηρίζει, γι' αυτό και ψάχνω άλλη ομάδα. Έτσι ακριβώς. Δεν μου λες τον Πανετολικό κόμουν, όντως, πείτε ή αρνή. Δεν ξέρω. Βρήκε το κοπί του αρνή. Το κοπί του αρνή. Μια χαρά όμως ο Πανετολικός. Βέβαια, μπαλάρα εκεί μέσα στο φούρκο του Αγρινίου.
κοιτάζει τη βαθμολογία και σε ποια είναι η κατάθλιψη. Και λες, αυτές οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, παίζουν αυτή τη στιγμή το χειρότερο ποδόσφαιρο στην κατηγορία. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μιλάω για τον Ακλή, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει παραπάνω ποδόσφαιρο, εντάξει. Ναι. Και παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ είναι 7 και 6 βαθμούς και 5 βαθμούς πίσω τους. Άρα κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτι γίνεται. Δηλαδή, έτσι ξαφνικά. Είναι δυνατόν. Δεν γίνεται να παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, όπως λένε, και να είσαι ένατος αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το ποδόσφαιρο, άμα δεν κερδίσει, θα το κάνω εγώ, έτσι. Άμα δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα στο πλεκτό, δεν πάει να κάνει 27 συνδυασμούς ή 45 τρίπλες. Δεν με νοιάζει, δεν είναι εκεί, δεν μετράει αυτό το πράγμα. Είναι σαν τον μπάσκετ. Έτσι. Μπορεί να έχει κάποιον που να περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια, τσόχλα. Την περνάει κάτω από τα πόδια, πίσω την πλάτη, την γυρίζει στο δάχτυλο, αλλά άμα του πει ότι αρέσει το καλάθι, έτσι, θα την βγάλει μπάλα κόρνερ. Εντάξει, αυτό είναι. Εντάξει, χθες δεν έφταιγε ο Τσόχλας για το τέτοιο. 14 βολές χάσανε πάλι. Εντάξει. Επειδή να συζητάμε, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Όταν ο Μπασκεμπολής που χάνει βολή, πρέπει να κρεμάει τα παπούτσια και να φεύγει. Πρέπει να πει να αλλάζει το άθλημα, τελείωσε. Ασχολούμαι, ξέρω εγώ, με το κρίκετ. Ασχολούμαι το πόλο με άλογα. Δεν είμαστε Μπασκεμπολής, τελείωσε. Χθες ο ΠΑΟΚ ήταν σαν να παίζει με τον ΠΑΟΚ αντίπαλο. Ο τρόπος με τον οποίο πήγε η Όλντεμπουργκ να χάσει το ματς. Ήταν καλά τα πάντα για να το χάσουμε. Μπάσκετ, φίλε. Διδάσκουμε μπάσκετ τον κόσμο, ρε φίλε. Έτσι, και εμείς δεν είμαστε. Αυτά τα λέμε. Γιατί δεν το λέτε αυτό το πράγμα. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ μαθαίνει μπάσκετ στον κόσμο. Μαθαίνει πώς να χάνεται. Απίστευτα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα απλά. Έτσι. Θέλει μεγάλη προσπάθεια για να μπορεί να χάσει έτσι, να ξέρει. Ναι, προσπάθησε. Δεν είναι. Θέλει προσπάθεια. Δηλαδή θέλει μελέτη, θέλει σχεδιασμό, θέλει συστήματα εκεί, επί χάρτου, επί πίνακα. Επί πινάκι, τέλος πάντων, κακό, χαμός. Δεν χάνεται απλά. Αν βγαίνει μια άντε και δεν με 15 πόσο φορέ να χάσουμε. Όχι, φίλε. Θέλει προσπάθεια. Το ΠΑΟΚ το έχει μελετήσει αυτό το πράγμα στην πορεία των χρόνων. Έχει χάσει με όλους τους πιθανούς τρόπους σε οποιοδήποτε άθλημα στον κόσμο, έτσι, σε οποιαδήποτε κατηγορία. Και στο βόλεϊ πέρυσι, δεν θυμάσαι. Έχει χάσει σε οποιοδήποτε άθλημα, σε οποιοδήποτε κατηγορία, έτσι, σε οποιοδήποτε γυναικών, ξέρω εγώ, ανδρών, σκίουρων, δεν με νοιάζει, αλλά έχει χάσει όλα τα αθλήματα. Το μόνο που του μένει είναι να χάσει με πνιγμό στο πόλο. Μόνο αυτό δεν έχει κάνει ακόμα, αλλά μην το βάζουμε ιδέα, είναι λίγο μακάβριο αυτό. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Η καθημερινή ενημέρωση για τον Τζόχο. Δεν έχω το λόγο. Έτσι τα μεγάλα μίζη κρύβουν και μεγάλα πάθη, η Κατερίνα μου. Έτσι πηγαίνει. Λοιπόν, μείναμε στο Αγρίνιο με την μεγάλη νίκη του Πανετολικού επί της ΑΕΚ. Εντάξει, μετά είναι ο Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-0. 0-0, 1-1 το δώσω του Τζουζέπ. Έχω το δώσω 1-3 ότι θα περάσει καταιγιστικός. Επίσης το πάρα πολύ βαρύ αγωνιστικό τερέν του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον με τον Αστέρα να είναι καλύτερος, ναι. να παίζει καλή Λουκίνας, λέω, Μανιάς συγκλονιστικός, ναι. Ένα συγκλονιστικός Μανιάς, γιατί παίζει και με 10 παίχτες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από το 60-60 παρακάτι αποβλήθηκε ο Μάσα με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο. Παρ' όλα αυτά ο Αστέρας δεν κλείστηκε πίσω. Πήρε το μάτς πάνω το Μανιάς, έκανε εκεί, έτρεχε δεξιά, αριστερά, φάσεις, ιστορίες. Πώς έφυγε από τον Άρη, ρε παιδί μου, πώς άρεσε, έπαιζε γάμα θυγή γι' αυτό. Αλλά καλός είναι ο Μανιάς, δεν είναι... Αρέσει. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι αυτό το τύπος ποδοσφαιριστή που είναι πάρα πολύ τίμιος. Αυτό μου αρέσει, ξέρεις, ρε παιδί μου, όπου πάει θα παίξει, ας πούμε, δηλαδή μόνο στον Άρη παίζει να μην έπαιξε. Δηλαδή στο Μπάς Γιάννενα μια χαρά εμφανίσεις εκεί, τέτοια, που αλλού ήταν στον Απόλλωνα, στην Καλυθέα, που ήταν, από πού τον είχε πάρει ο άλλος. Νομίζω ότι από τον Απόλλωνα πρέπει να ήταν πρώτο σκόρ της Β' Εθνικής. Από εκεί πρέπει να τον είχε πάρει. Εν τέλει βέβαια γκολ δεν μπήκε στην Τρίπολη, παράπονα και από τους... πάλι βγήκε Σάββας Θεοδωρίδης, έλεγε κάτι πέναλτι. Πέναλτι δεν μας δώσαν τέτοια αυτά. Σοβαρά. Ναι παιδί μου. Οι Ολυμπιακοί κράζουνε. Μάλλον κράζουν ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν είναι έτσι ο Ολυμπιακός που ονειρευόμασταν. Και σκέφτομαι εγώ τι πρωταθλητής. Θα θέλει κάτι άλλο. Αλλά σκέφτομαι ότι μάλλον παίζει μια ζήλια. Βλέποντας την περιραίωση ατμόσφαιρα σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Σε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ότι κάθε μέρα ανοίξει το ράδιο και ακούς γκρίνια. Τέτοιο αυτό. Οι ομάδες. Γκυρ. Φεύγουν προπονητές. Λέει εμείς γιατί να μην έχουμε. Εντάξει, και αυτοί διώξαν προπονητή φέτος. Ναι, αλλά αυτοί έχουν πάρει το πρωτάθλημα από τον Νοέμβριο. Τι να κάνουμε. Κάντε καλύτερες ομάδες. Να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Όχι, αυτό σου λέει. Εγώ πιστεύω ότι θέλουν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού να είναι πιο κοντά οι ομάδες. Εκεί δεν θα γκρινιάζεις. Γιατί θα λες πάμε γερά να πάρουμε το αποτέλεσμα. Τώρα σου λέει εδώ εξασφαλισμένο πρωτάθλημα. Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Άδικο έχουμε. Και πέρσι ο Ολυμπιακός δεν το θυμάμαι ποτέ να έχει κάνει τόσο πολλά στραβοπατήματα στο πρωτάθλημα. Να έχει τόσες πολλές απώλειες. Μόλις με την έναρξη του δευτέρου γύρου.
Έχει πόσες ήττες έχει ο Ολυμπιακός? Έχει μία ήττα και τρεις οπαλίες. Δεν είναι αμελητέ ποσότητα για την ελληνική πραγματικότητα. Παρακαλώ, όχι, παρακαλώ. Λοιπόν, και αποφασίζει να τα κάνει όταν πάμε και παίζουμε Ολυμπιακό. Πόσες φορές να πεις θα παίξω τον Ολυμπιακό στο στοίχημα? Πόσες φορές θα στραβοπατήσει? Όλη τη χρονιά, ναι, τέσσερις, ναι. Αυτές ακριβώς. Θα το λες, θα το ανακοινώνεις και στον κόσμο εδώ του λόγου, επειδή θα το βγάζω από τη σελίδα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα εκτά το ανακοινωθένει Βουγιούκα έπαιξε Ολυμπιακό. Μπορείτε να μην ασχοληθείτε. Λοιπόν, σήμερα το πρόγραμμα της Super League ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις. Έχει ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Και 7:30 Παναθηναϊκός Πλατανιάς. Μάλιστα. Βαθμολογία. Βαθμολογία. Έτσι, αυτό μου αρέσει. Ολυμπιακός 39. 39. Ξάνθη 31. Μετά τη χθεσινή της νίκη στους 8 βαθμούς. Δύσκολο να πάει για πρωτάθλημα η Ξάνθη. Όχι, αλλά. Αν τον κέρδαγε, να το πούμε έτσι και νότια. Είναι τίμια. Πλάκα, μα κέρδαγε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Πέρασε νική φορά μέσα από, μέσα από τα πηγαίνει. 35 με 34. Παιδί μου, θα χάμε την πρωταθληματάρα του αιώνα. Αλλά να είδε εκείνο το μάτι. Δεν θέλατε. Πανιόνιος 28. Mm-hmm. Παναθηναϊκός 26. Με έναν αγώνα λιγότερο. Πας για ένα 25. Ναι. ΑΕΚ 22. Αυτά να πάνε. Πλατανιάς Ατρόμητος 21. Ναι. ΠΑΟΚ 20. Με έναν αγώνα λιγότερο. Με δύο αγώνες λιγότερο. Α, ναι, έχει και τη Λάρισα την επόμενη εβδομάδα και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής θα. Ναι, ο Ηρακλής. Ναι. Έχει τους δύο. Mm-hmm. Άστερας Τρυπολής και Πανετολικός 19, mm-hmm. Κέρκυρα 16, Λάρισα 14, Βέρεια Λεβαδιακός 12 και Ηρακλής 7. Λεβαδιακός στα Τάρταρα, έχει πέσει και αυτό στην επικίνδυνη ζώνη στους 12 βαθμούς. Αν κάνει και σήμερα ήταν θα παραμείνει από εκεί. Βέβαια τον Λεβαδιακό τον ξέρουμε ότι γίνεται Μπαρτσελόνα. Λεβαδιακός ξέρει τι κάνει. Άστα αυτά τώρα, δηλαδή μην υπολογίζετε. Το πρωτάθλημα γίνεται με 15 ομάδες. Το Λεβαδιακό ξέρουμε τι. Θα φορτσάρει εκεί λίγο. Ο Λεβαδιακός κάνει πρωταθλητισμό. Θα αρχίσει σε λίγο. Μετά τη 40η ξεκινάμε, ρε παιδί. Λίγο πριν φέτος. Λίγο πριν, ναι, επειδή πέφτει νωρίς το τέτοιο. Ναι, τελειώνει και νωρίς φέτος το πρωτάθλημα, θεωρητικά. Θεωρητικά. Οπότε θα ξεκινήσει. Ναι, ναι. Είχαμε και footballing χθες. Αυτά είναι δικά μου. Φάγαμε την τεσσάρα την ξεκυρισμένη από τον Άρη χθες στο Κλεάνθης Βικελίδη. Νομίζω ότι ο Άρης πραγματοποίησε και την καλύτερη του εμφάνιση. Τουλάχιστον την πιο παραγωγική. Παραγωγική και ουσιαστική και μεστή. Σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Καλά, οι δικοί μας εκεί χορεύαν κάτι ζεμπεκές, κάτι τέτοια. Τίποτα δεν έδειξαν πουθενή ότι δικαιολογούν την παρουσία τους πάνω στο γήπεδο. Αλλά τι να κάνουμε, φάνηκε η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα σε Άρη. Και θυμάμαι εγώ ότι όταν είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, κράζαν Αναστόπουλο. Ναι. Τι είναι αυτά, πάλι τα ίδια και τέτοια. Εντάξει. Αυτό το ελληνικό. Σκέψου, ρε παιδί μου, ότι ο Καρυπίδης να άκουγε τις διαθέσεις του κόσμου, γιατί πολλές φορές παρασύρουν και να τον έδειχνε. Και να είχαμε πάλι, ας πούμε, όχι φέρει τον ένα, φέρει τον άλλο, φέρει εκείνο, φέρει τον άλλο. Φαίνεται ότι η ομάδα αρχίζει και στρώνει. Η ομάδα του Αναστόπουλου γενικά δεν είναι και ιδιαίτερα παραγωγικές, είναι πιο ουσιαστικές. Δεν τις συνηθίζουν τις νίκες σε ευρεία έκταση. Συγκλονιστικό το post που έκανε φυσικά για ακόμη μια φορά το. Ναι. Λέγαμε αυτό το βράδυ που το είδαμε. Η επίσημη σελίδα του Πασεραϊκού, το γραφείο τύπου του Πασεραϊκού στο Facebook που γράφει. Σήμερα λέει παίξαμε τόσο πεθαμένα που σκέφτομαι να δώσω το γραφείο τύπου στην Άννα Παλαγιωτάρε. Λόγω επειδή βεβαίως εκεί στα Σέρας είχαμε και τον τάφο του. Της Αμφίπολης τώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ας πούμε ότι ήταν ο τάφος της Αμφίπολης. Της Αμφίπολης, όχι, να μην πούμε. Ξέρουμε. Λέγαμε, του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήτανε. Ήτανε της. Πώς τη λέγανε, της μητέρας του. Ροξάνη, η γυναίκα του. Η μητέρα του ήτανε η Ολυμπιάδα. Ολυμπιάδα, κάποια από αυτή ήταν ο. Ο φίλος του. Πώς το λέγανε το φίλο του. Έλα, μωρέ, πες εσύ τα έχετε δει τις ταινίες. Εσύ έχεις δει Μπρατ Πιτ και τέτοια. Πώς το λέγανε, μωρέ. Από αυτόν, τέλος πάντων. Λόγω επειδή του τάφου και εκεί είχε πάει η Άννα Παναγιωταρία να εκπροσωπήσει τον τάφο. Πρώτη φορά είδαμε τάφο με γραφείο τύπου. Σου λέει τώρα και εδώ και υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Πασαραϊκού ότι με τέτοια νεκρική κατάσταση που επικρατεί στο σωματείο, μήπως θα πρέπει να πάρουμε κάποια ειδικό. Ο Άρης λοιπόν εκμεταλλεύτηκε και το. Δεν ξέρω αν μπορείς να το πεις στραβοπάτημα, γιατί εντάξει, ντέρμπι είναι ρε παιδί μου και ο Όφη είναι διεκδικητής. Την ισοπαλία του Απόλλων Σμύρνης με τον Όφη στη Ριζούπολη το 0-0 και ανήλθε στο βαθμολογικό πίνακα.
Καλή θέα να γεννήσει Καρδίτσας 2-2, Λαμία Χαρνά 23-0, Παθρακικός Αγροτικός Αστέρας 0-1, Αγροτικός Αθόρυβα Αθόρυβα όλο και σκαρφαλώνει, Σπάρτη Πανεγιάλιος 0-0, Χανιά Γυμιακός 3-2 και Πανελευσυνιακός Αλκαλονής 3-1. Μάνε εκεί στο ντέρμπι των ουραγών. Καλονή είναι για φούντο, εντάξει, δεν έχει καμία ελπίδα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, δεν πάω. Έλα, ρε Κατερίνα, τι έγινε. Καλημέρα και στο κορίτσι. Καλημέρα, καλημέρα. Στην Κατερίνα επίσης. Τι γίνεται, η Κατερίνα σε πνίξε στα κομπλιμέντα κι εγώ και. Τι να κάνεις. Να φέρνεις άλλες, να φέρνεις Μαρίες εκεί σωστού. Έτσι, πες το να φέρνεις αυτές οι Μαρίες. Φέρνεις Μαρίες. Ένα καλό λόγο αυτές οι Μαρίες δεν έχουν πει. Μπράβο, μπράβο. Θα πούνε. Άμα έρθουν Μαρίες, θα πούνε. Άμα έρθουν, εντάξει, οκ. Okay. Τι γίνεται, έβγαλες κανένα καινούργιο δισκάκι, να ακούσουμε. Δισκάκι τώρα λίγο δύσκολα αυτό. Σκαριά είναι. Στα σκαριά, στα σκαριά, ναι. Έχω εκεί το τέτοιο να μου. Αχ, βάλω και ένα καινούργιο. Το θέμα το δικό μου τι έγινε. Τώρα. Είπαμε, έδωσα κρυφή εντολή στο Ζαγόρα πριν χρόνια. Ήρθα στο στούντιο εκεί να μιλήσω μαζί του. Ναι, ναι. Και του έδωσα κρυφή εντολή. Αν έχει κάποιον που γνωρίζει κάποια πράγματα, λέω να το φέρνει πλαγιού με τοπικά το θέμα για το δίσκο μου. Μάλιστα, μάλιστα. Κρυφή. Δεν εννοούσα, μπάβη μου. Εμείς θα δώσουμε λαϊκή εντολή, όχι απλά κρυφή. Κοίταξε, γιατί ο δίσκος είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Και ηχογραφήθηκε μέσα σε μία ώρα. Δεν τίποτα. Μία ώρα μόνο. Στο μπαράκι. Ναι. Πολλοί φοβούνται μην ακουστεί εκείνη ο συγκεκριμένο δίσκο, εκείνη η συγκεκριμένη ροή που έγινε τότε. Ναι. Δεν γίνουν τίποτα έξω, τίποτα επεισόδια, τίποτα μουσική διαφόρα. Όχι. Δεν μιλάω λαό να το φέρνει σιγά-σιγά. Να μην γίνουν επεισόδια, τιμωρηθεί τον μπαράκι τώρα. Για να μην τιμωρηθώ κι εγώ, τιμωρηθεί κι εσύ που το δάκρυ δεν το παίζει όταν σε ζητάω. Το ψηφί. Ναι. Γιατί ήταν το ωραιότερο τραγούδι του δίσκου είναι το δάκρυ. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θε να ακούσει. Έτσι και τα ακούσω. Θα σε χρυσώσω την μισή. Δεν θέλω τώρα λεφτά, βρε Κατερίνα μου, μεταξύ μας τώρα. Ναι, αγάπη και επαγγελματική ευσυνειδησία εδώ. Όχι, δεν θέλω λεφτά. Με την αγάπη δεν βγαίνει το ψωμί, ούτε βγαίνει. Σωστό και αυτό. Ο κόσμος θέλει λεφτά να ξοδεύει. Τα ακούτε, ρε. Τα παιδιά μου και τις οικογένειές. Τα ακούτε με την αγάπη δεν βγαίνει. Και με το φιλότιμο. Πέθαναν. Γι' αυτό θα έρθει το όλοι στο 8.30 το Σάββατο, γιατί με την αγάπη θα πάρουμε κανένα παρά να πούμε. Κατάλαβε πώ έχει το θέμα. Γι' αυτό ρίξε και εσύ τον δισκό. Θα ρίξω, μείνε συντονισμένο. Λοιπόν, θα ακούσεις το πιο τελευταίο μου κομμάτι τώρα και θα πάμε για διάλειμμα. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου, γεια σου. Τσάω. Την αγάπη, την αγάπη. Είναι τι παιδί μου τώρα με την αγάπη, σε δώσει αγάπη να φας. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας τα αποτελέσματα και την κατηγορία της Football League Απόλλων Σμύρνης 27, Λαμία με έναν αγώνα λιγότερο 25, όπως και ο Άρης 23 με έναν αγώνα λιγότερο, Όφη 21, Αγροτικός Αστέρας 19, Χαρναϊκός 14, Σπάρτη 14, Πανσεραϊκός 13 και εμείς έχουμε έναν αγώνα λιγότερο, Τρίκαλα 12, τα Τρίκαλα έχουν δύο αγώνες λιγότερους, Πανεγιάλιος 12, Κισαμικός 12, Πανθρακικός 11, Χανιά 10, Γυνιακός 10, Αναγέννηση Καρδίτσας 9, Καλυθέα 8, Πανεσυνιακός 6 και Καλονή 6. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Λόγο Επειδή. Να ακούσουμε. Ρε παιδί μου, για αφιερώνω στην Κατερίνα, μου λέει δεν βγάζει καινούργια, δεν βγάζω. Είναι λίγο έτσι μια πρόχειρη ηχογράφηση από το τελευταίο μας live στο Λόγο Ρόβερ, αλλά εντάξει, βγαίνει ρε παιδί μου άκρη. Α, ό,τι βγαίνει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με τον ύμνο της εκπομπής. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 και το Λόγο Επειδή, σταθερό, δυναμικό. Ενιαίο, μαχητικό, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, συντροφιά μας, για αυτούς που μετακινούνται συχνά πυκνά από το κλειδί Μαθίας μέχρι τις Ράχες Φθιώτιδος. Και προσοχή βεβαίως, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καθόλου καλές. Χιονοπτώσεις σε περιμετρικά της Θεσσαλονίκης, σε Κιλκή, σε Χαλκιδικές, στον Άγιο Βασίλειο, στο Χορτιάτι, Πυλές, Κοζάνες, παντού. Παρ' όλα αυτά, αν κινήσεις στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου με τον μπομποδέκτη της E-Way, όσο περισσότερο περνάς, τόσο το λιγότερο πληρώνεις. Μέχρι και 80% φθηνότερα οι διελεύσεις για τα γιοταχή.
έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Ταξιδεύεις εύκολα, άνετα στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα, περνώντας από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των περισσότερων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, χρησιμοποιώντας μόνο τον πομποδέκτη της Way, τον οποίο μπορείς να αποκτήσεις είτε πηγαίνοντας σε ένα τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, τα λεγόμενα ΣΕΠΕ, είτε τηλεφωνώντας το 2410 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε στο site της aegeanmotorway.gr, και ο πομποδέκτης της Way θα σας αποσταλεί εντελώς δωρεάν στον χώρο που επιθυμείτε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνα επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, λόγω επειδή στα Facebook μας κάνετε τα likes και μας γιγαντώνετε και την ηλεκτρονική μας φωνή. Και όλο δικό σου, Κατερίνα. Πάρε την μπάλα, πάρε την μπάλα. Για ποιους μας πέρασες κιόλα. Όλο κάτι τέτοια θεματάκια μας έχεις. Πώς αρχίζω να το σκέφτομαι αυτό τώρα. Όλο κάτι, αυτά τι είδαμε. Να σου πω κάτι. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αυτά ενδιαφέρουν. Αυτά είναι καλμένα μέσα από τη ζωή, βεβαίως. Είναι η αλήθεια. Εννοείται, γιατί πρώτα ζούμε, μετά κάνουμε έρευνες και μετά τι αναλύουμε. Παραζούμε. Αυτό δεν είναι ακριβώς και πολύ ζωή, ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά τι να το κάνεις. Άμα είσαι κλεισμένο στον υπολογιστή και συζήτησα το θέμα. Να, μάλιστα. Ναι, και μου είπαν ότι δεν έχει σχέση με το τι με τη σχέση που κάνεις και με το αν έχει σχέση ή δεν έχει σχέση. Έτσι, είναι ορθώς, κάτι πολύ προσωπικό αυτό. Ορθώς μιλάς, διότι πώς θέλουν τα κορίτσια να παίρνουν λίγο χρόνο με τον εαυτό τους, ναι, και να σκέφτονται τι χρώμα θα βάψουν τα νύχια, ναι, πώς θα κάνουν τα μαλλιά τους. Ναι. Τα αγόρια θέλουν να περνάνε λίγο χρόνο με τον εαυτό τους γι' αυτό το λόγο. Διότι τι σου είναι η σχέση, τι είναι να έχεις ένα ετερονήμιση. Τι σου παρέχει στην πραγματικότητα ένας άνθρωπος που έχεις δίπλα σου. Τι σου παρέχει. Εσύ θα μου πεις, ρε παιδί μου, και θα σου πω κι εγώ. Δηλαδή, τι είναι, όταν έχεις έναν άνθρωπο, ένα αγόρι ή ένα κορίτσι, έχει ένα αγόρι, ένα κορίτσι, έχει ένα κορίτσι. Δηλαδή, για ποιο λόγο ερχόμαστε έτσι σε συναισθηματική επαφή και σε σχέση. Για να μας καλύψει τις συναισθηματικές μας ανάγκες. Mm-hmm. Εγώ θα σου πω ότι είναι ένας τρόπος να απενοχοποιείς. Λοιπόν, να σου πω λίγο. Τις στιγμές που περνάς μόνος με τον εαυτό, διότι όταν έχεις, ας πούμε, κορίτσι, ναι, λες, εντάξει ρε φίλε, να πούμε τώρα δεν έκανα και κάτι αμαρτωλό, έχω και να, άμα θέλω, άμα θέλω, εγώ να κάνω και λιώσει. Ενώ άμα είσαι μοναχούλη σε αυτή τη ζωή, λες, αχ, τώρα εδώ, πόσα παιδιά μου ρίξαμε να πούμε στο μέσο στο νερό, γιατί μέσο στα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι θες να μας πεις, άντε, πες, τι θες να μας πεις, τι έρευνες έχεις να μας πεις. Λοιπόν, το γνωστό site ερωτικού περιεχομένου Pornhub, ναι, κάθε χρόνο ναι, δημοσιοποιεί μία έρευνα που κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, με τα στατιστικά στοιχεία, ναι, για τις αναζητήσεις των χρηστών, από πού είναι οι χρήστες και διάφορα. Μάλιστα. Δεν είναι υποχρεωτικό να το συμπληρώνεις το από πού είσαι, ναι, αλλά τα στατιστικά για το τι βλέπεις Τα παίρνει κατευθείαν. Βλέπουν την IP, ξέρουν από πού είσαι, ρε παιδί μου. Εντάξει, εννοείται. Δεν κρυβόμαστε στα αυτά τα ίντερνετ και στα αυτά, δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα. Εννοείται ότι ξέρουν και που έχεις μπει, ας πούμε. Δηλαδή, αυτά που άμα θέλουν, στα βρίσκουν. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να κρυφτείς τίποτα. Αυτό πρόσεχε τις αναζητήσεις σου, ας πούμε. Το ετήσιο Data Analytics Report, yeah, baby, του site φέρει στην κορυφή τις παρακάτω αναζητήσεις. Ναι. Νούμερο ένα στις αναζητήσεις. Λέει, κάνει ας πούμε διαχωρισμό άντρη δι, γυναίκη δι. Θα μου τα πεις. Είμαι όλους αυτιά, κι όλος ο κόσμος. Νούμερο ένα στις αναζητήσεις είναι αυτό που είναι. Πρόσεχε πώς θα τα πεις εσύ, γιατί είσαι λίγο απόταμη. Δύο κορίτσια μαζί. Α, δύο φιλινάδες που παίζουν μαξιλαρό πόλεμο. Ναι, μάλιστα. Έτσι ξεκινάει. Έτσι ξεκινάει, είναι δύο. Εντάξει, ρε παιδί μου, σου λέει τα βγάλαμε πέρα με μία κοπέλα. Θα δούμε και δύο ταυτόχρονα. Ναι, μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Νούμερο δύο, εσύ προτιμήσει. Είναι ιστορίες με έναν γιο. Το γιο του Γκέκα. Ποιο γιο, καλέ, με ένα γιο. Με ένα γιο, αλλά όχι τη βιολογική του μαμά. Τη θετή του. Τι ωραία. Τι ωραία, μάλιστα, μάλιστα. Νούμερο 3. Με ένα γιο, εγώ νόμιζα. Γεια μου που πας, μάνα, θα πάω στη μητριά μου. Εάν καταλαβαίνεις τι εννοώ, μάλιστα. Νούμερο 3 είναι οι όριμες κυρίες. Όριμες, μάλιστα. Αυτή η κλασική, η παραδοσιακή, τέλος πάντων, η κυμπάρικη προσέγγιση που έχουν
τα αγοράκια, ως προς τα πράγματα. Θέλω... Νούμερο 4. Καταλαβαίνουμε όλοι τώρα. Να μην τα μεταφράζουμε στα αγγλικά. Όχι, όχι, τα λέμε ωραία, έτσι μου αρέσει. Όχι, να μην λέμε, ας πούμε, ματσούρ και τέτοια που μου έχουν πει κάτι φίλοι. Εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά. Δεν ξέρω από αυτά. Πώς τα ξέρω, παιδί μου. Πλάκα κάνεις, ας πούμε, τι είμαστε τώρα, τέλει χρυσό. Νούμερο 4 είναι η τύπου teenagers. Τι εννοείς teenagers, ας πούμε, γιατί... Αυτοί που μικροδείχνουν, βρε παιδί μου. Δηλαδή νεαρής προσεγγίσεως, ας πούμε. Ναι. Άτομα τα οποία δίνουν πανελλαδικές και έχουν περάσει, ναι, έχουν ηλικιωθεί και συμμετέχουν, ας πούμε, αρχίζουν, ναι, και γνωρίζουν τις διαδικασίες της αναπαραγωγής, τέλος πάντων, και κάποιος το επιλέγει αυτό να εστιάσει, ναι, προς αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Νούμερο 5, ναι, είναι τα ετεροθαλή αδέρφια. Κάτσε. Ετεροθαλή αδέρφια εδώ τώρα. Πώς ήταν οι θετές μητέρες. Ναι, άρα δεν είμαστε, ρε παιδί μου, παντρεύτηκε μπαμπάς μαμά μετά από χρόνια, ας πούμε, ναι, κάνανε και τέτοια. Παιδιά από διαφορετικούς γάμους. Και λέει, έχουμε παιδιά από διαφορετικούς γάμους. Μπορεί να γίνει μια κατηγορία, ας πούμε, αυτό. Kids from different marriages. Μάλιστα. Όπα αυτό σου λέει. Αυτό τώρα τι. Τι ιστορίες μπορεί να έχει γεννήσει αυτό το πράγμα τώρα και στην πραγματικότητα. Σίγουρα είναι. Δηλαδή τώρα είσαι εσύ, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είσαι 20 χρονών και ο μπαμπάς σου. Πόσο είμαι. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αυτό γνωρίζει μια άλλη κυρία, έχει χωρίσει με την τέτοια αυτό και έχει μια άλλη κόρη, ας πούμε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε. Και έχεις πάντα την αδερφούλα που δεν είχες, ας πούμε. Μπορείς να κάνεις. Εντάξει, βγαίνουμε μέσα από τη ζωή. Μάλιστα, μάλιστα. Μην το επεκτείνουμε τώρα το πράγμα. Ναι, ναι. Νούμερο 6. Νούμερο 6. Ιστορίες που πολλές φορές, ναι, τα αγόρια έχουν κάποιες φαντασίες με τις μητέρες τους. Μάλιστα. Καλά, αυτά τα αρχές τραγωδίες τώρα, οι δίποδες, τέτοια. Μέσα από τη ζωή βγαλμένα. Ελληνική παράδοση. Ελληνική παράδοση λέγεται αυτό, παιδί μου. Σε παρακαλώ. Ναι, η μάνα κρυό νερό. Ναι. Νούμερο 7 ναι, είναι τα καρτούν. Τι, τα μη κοιμάω. Ναι. Πανάγια και Χριστέ, τι με μη κοιμάω, δηλαδή εγώ τον, ναι, Ποπάι τώρα εδώ και ας πούμε... Να δεις τον Ποπάι με την Όλυμπ και ο να Πανάγια και Χριστέ, ο Παλούκι Λουκ, ας πούμε, και αυτά, Bugs Bunny. Ναι. Τέτοια πράγματα, παιδί μου. Τον Τεντέν, ο Τεντέν θα είναι μόνος του, κάνει Τεντέν, Τεντεντερέν. Πανάγια, Πανάγια και Χριστέ. Νούμερο δεν υιοθετούμε, το... δεν υιοθετούμε, τα καρτούν λέει. Είναι. Μπούφι δηλαδή τώρα. Εγώ σκέφτομαι, κάνω φαντασιώσεις. Ξέρω εγώ, ρε παιδί, τα στρουφάκια. Ναι. Ναι, μάλιστα. Νούμερο 8 είναι. Κάτι. Άνιμε. Κάτι Ιαπωνέζικα. Αυτά κάτι. Ναι, κάντι, ναι, κάντι. Κάντι. Πάντε κάντι, την κάντι και μετά αυτά τα βγάζει να πούμε τα τέτοια. Ναι, μάλιστα. Με τα μεγάλα τα μάτια αυτά. Ναι, και άλλα μεγάλα έχουν. Έλα, ντροπή τώρα, μην τα λες αυτά να πούμε. Νούμερο 9 είναι με μασάζ. Εντάξει. Ναι. Τα μασάζ, μωρέ, τώρα. Ναι, και νούμερο 10. Κοιμηθείς, ας πούμε, πλάτς, πλούτς, πλάτς, πλούτς. Τι άδεις τώρα, ας πούμε, κοιμηθείς, δεν έχει κανένα, μέχρι να κάνει. Το μασάζ δεν κρατάει, ένα τέταρτο δεν κρατάει το μασάζ. Μέχρι να φτάσεις, ας πούμε, στο, ναι, τέτοιο, έχεις χαλαρώσει κι εσύ, δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, περιορέξεως είναι όλα. Και είμαστε... νούμερο 10 είναι τα Ιαπωνέζικα. Πάλι Ιαπωνέζικα αυτό. Ναι. Μάλλον σε αυτό το συγκεκριμένο site μπαίνουν πολλοί από Ιαπωνία, γιατί καθορίζουν τις τέτοιες τους. Θα δω, θα δω. Α, έχεις και στατιστικά στοιχεία. Βεβαίως. Αχ, παιδί μου, τι είμαι. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Λοιπόν, οι περισσότεροι χρήστες σε απόλυτο αριθμό προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ρε, τις δίνουν και καταλαβαίνει να πούμε στο USA. USA, ναι. Ο παρόλο στις Ηνωμένες Πολιτείες ανθεί και η βιομηχανία του πορνό. Ναι. Ναι. Από εκεί βγαίνουν τώρα όλες τις. Τα περισσότερα, ναι. Όπως νομίζω ότι είναι στην Ουγγαρία για κάποιο λόγο. Παλιά. Παλιά, αλλάξαν τα κόζα, να πούμε. Γιατί έχει ένα πολύ κόσμο που πήγαινε και Βουδαπέστη. Ωραία, πολύ Βουδαπέστη. Αυτό, αυτοκρατορική, Αυστρο-Ουγγαρία και τέτοια. Καλά, λέω, εντάξει, πέστε σε κανέναν άλλον αυτό το πράγμα να πούμε. Εμείς ξέρουμε. Μάλιστα, είναι βιομηχανία. Δηλαδή, αν πει Hollywood εκεί, σινεμά, ευκαιρίες, τέτοια. Γενικά, ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν. Μετά σε αριθμό χρηστών ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, 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 ναι. Ο Καναδάς. Η Ινδία. Άντε, άντε, η Ιαπωνία. Ναι. Η Γαλλία. Η Αυστρία και η Ιταλία. Ελλάδα πουθενά. Πουθενά. Συνέλληνες. Δεν γίνεται, δεν γίνεται να είμαστε σε αυτή την κατηγορία, να μην είμαστε καν μέσα στα καλύτερα, να μην είμαστε καν στην πρώτη δεκάδα. Ντροπή, λοιπόν, αναχείραστα πληκτρολόγια.
Και όχι μόνο. Εντάξει, δηλαδή έχουμε ένα πράγμα πούμε, για να βγάλουμε το εθνικό μας φρόνημα, να δείξουμε ότι έχουμε ανάταση παρόλο την κρίση. Και δεν μπορούμε. Μας πολεμάνε, να το δεις, μας πολεμάνε όλα αυτά. Δεν είναι τυχαία. Οι Αμερικάνοι επίσης έρχονται πρώτοι και ως προς τις αναζητήσεις κατά κεφαλήν. Τι ακολουθούν δεύτεροι οι Ισλανδοί. Τι είναι, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, δηλαδή τι αναζητήσεις κατά κεφάλι, δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ναι, ρε παιδί μου, το πρώτο ήταν ότι ο απόλυτος αριθμός αυτών που μπήκανε στο site προήλθαν από αυτές τις χώρες. Ναι. Μετά λέει, είχαμε 1 εκατομμύριο Αμερικάνους. Ναι. Να δούμε πόσες αναζητήσεις έχει κάνει ο καθένας. Α, μάλιστα. Άρα, το 1 εκατομμύριο Αμερικάνοι κάνουν και 10 αναζητήσεις ανά ημέρα. Ο καθένας. Ο καθένας, δηλαδή, μέσα ως όρος, δηλαδή κάθε Αμερικάνος μπαίνει 10 φορές. Περίπου, σου λέω, εγώ ένα τυχαίο νούμερο. Οι Αμερικάνοι εκεί τι κάνετε. Τον περισσότερο χρόνο στο site τον αφιέρωσαν οι Φιλιππινέζοι. Έχει σχέση με το τι βλέπουν. Ναι, οι Φιλιππινέζοι θέλουν το χρόνο τους. Με 12 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο. Ναι. Αργούν οι Φιλιππινέζοι πάρα πολύ. Έρχονται οι Νοτιοαφρικανοί με 10 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Ο παγκόσμιος μέσος όρος παραμονής ανά επίσκεψη διαμορφώνεται στενά 9 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. 9 λεπτά θες να ολοκληρώσεις δηλαδή διαδικασία. Να σου πω κάτι, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Όχι. Γιατί μπορείς στα 9 λεπτά μέσα να ψάξεις κιόλας. Ψάχνει, καλά παιδί μου. Δηλαδή ξεκινάς πρώτο 1 λεπτό, το χάνεις, 1-2 λεπτά το χάνεις στο ψάξιμο. Ποιο τα λέει αυτά, τι 1-2 λεπτά παιδί μου. Σημασία έχει το ταξίδι στη συγκεκριμένη. 1-2 λεπτά. Δεν υπάρχει. Η αγαπημένη ώρα επίσκεψης των Χριστών επίσης. Για να ακούσουμε. Είναι το χρονικό διάστημα από τις 2 μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 9 το πρωί. Άρα. Σε κάτι. Όχι παγκόσμια, ρε παιδί μου, για την κάθε χώρα. Όχι, η αγαπημένη ώρα των Χριστών αυτή. Παιδί μου, δηλαδή τώρα το 2 η ώρα στην Αμερική, σε εμάς είναι πρωί. Αυτό θέλω να πω. Όχι, αναχώρα. Αναχώρα δηλαδή, μάλιστα. 2 με 9 το πρωί. Α, μας πιάνει και εμάς μέσα. Μας πιάνει και εμάς. Ενδέχεται. Ο άλλος άκουγε μαγνητοσκόπηση λόγω επειδή μπορεί να... Ο Γιώργος κάνει κάτι λάθος. Μπορεί να ακούσει μαγνητοσκόπηση λόγω επιδείξη. Θα σου πω εγώ τώρα μια άλλη ταινία που θα μπορούσε να βγει. Μάλιστα, ωραία. Μας πει, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε μέσα στη ζώνη... στη ζώνη του πυρός. Τώρα, ως προς τις γυναίκες πρωταγωνίστριες, γιατί υπάρχει κόσμος που ψάχνει συγκεκριμένες κυρίες. Είναι βιομηχανία αυτό. Εμείς δεν είχαμε πάρει τώρα και τίτλο, δεν ήταν μια Ελληνίδα που είχε κατακτήσει το κύπελο. Είναι κάτι. Μήπως τη λέγανε μωρέ τώρα, ναι, δεν ξεχάσα. Είδες αυτά, δεν θυμόμαστε τα προπήρια του πολιτισμού μας και μετά έχουμε απαιτήσεις, ας πούμε, να μας αναγνωρίζουν οι ξένοι. Όταν εμείς δεν αναγνωρίζουμε τους δικούς μας που προοδεύουν στα εξωτερικά, ναι. Βεβαίως. Τώρα, ψάχνουν κυρίως. Ψάχνουνε. Μία κυρία Λίσα Αν. Λίσα Αν. Η οποία έχει σταματήσει την καριέρα της. Μάλιστα, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση δηλαδή. Κάτσε να τη βρούμε. Τώρα, γιατί θα σκάσω. Αναγκαστικά. Τώρα μας βάζουν εδώ και θα μας λένε μετά τι είναι αυτά που βλέπετε. Ναι. Τι είναι αυτά που βλέπετε. Λέγει Βιούκας. Όχι, εμείς τα κάνουμε για τα ρεπορτάζ. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Θυσιάζεστε στον αγώνα. Άμα πρέπει να παρέχεις ενημέρωση στον κόσμο. Καλά ρε, τι θα γίνει. Μια φορά καθίσαμε να δούμε τον Πασεραϊκό και μέσα στα πρώτα 20 λεπτά έπαιξαν 3-0. Κλείσαμε την τηλεόραση. Άστα. Την τηλεόραση. Τι να κάνεις. Δεν είναι. Φέτος είμαστε... Αφού θα σωθούμε και όλα θα είναι θαύμα. Αφού πήρατε τον τρακαρτίστα των Βαλκανίων ρε, πάλι τίποτα. Ποιον πήραμε? Είχες την ανάρτηση σου όταν πήρατε ένα παίκτη, τον τρακουαρτίστα των Βαλκανίων. Δεν το είδα. Τι λέει, πώς είμαστε? Καλά. Μας έχεις απεί στην βροχή βέβαια. Καλά, εννοείται. Εντάξει, τι να κάνουμε, θα το ξεπεράσουμε. Κατά εκεί χιονίζει προς τα πάνω, προς Κοζάνες, προς αυτά έχει... Ναι, το εξτρέμ δίπλα σου το κάνει. Εδώ, καλά. Ναι, θα μας βάζει και βλέπουμε περίεργες φωτογραφίες πρωί. Καλά, εδώ. Δεν ντρέπεται, λέει. Ερευνά, όχι, αυτά δεν είναι... Δεν ντρέπομαι καθόλου. Ντρέπεται, παιδί μου, έρευνα κάνει. Εσείς να ντρέπεστε. Εσείς που τα κάνετε. Δηλαδή εδώ, αν διαβάζει κάποια στατιστικά στοιχεία, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω από αυτά. Κανένας. Δεν ξέρω από αυτά. Σε φιλούμε, καλή σου μέρα. Τσάου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώ το να. Τι κάνουμε. Μια χαρά είμαστε, εσύ. Η Ντέζι Ντάκ, φίλε, πώς σου φαίνεται. Τα Μικι Μάου βλέπουν οι άλλοι, είναι δυνατόν. Φίλε,
με την Κλάραμπελ τώρα, άλλος. Είναι αυτό. Καλό μωρό η Κλάραμπελ, για άγρια γούστα, ε. Περιορέξος, εμείς δεν είμαστε στον έρωτα, αυτά δεν είναι. Σε κάτι ακόμα ρε φίλε. Ναι. 2 με 9. 2 με 9. Δηλαδή, ας πούμε, πρωί πρωί, ας πούμε, 7.30 ξέρω εγώ. Το έχουμε πει. Έτοιμος, έτσι. Σαν τον πρωινή δεν έχει. Φίλε, θέλω να σ' ακούει σίγουρα, να ξέρεις. Σ' ακούει σίγουρα, στάνταρ. Βάλτε ναι, αλλά σκέψου το όμως να το βλέπεις χωρίς ήχο και να ακούς Μπατμανίδη. Αιδιάζω μόνο που τα ακούω. Δεν ξέρω τι θα γίνεται κάποιος που τον ακούει, του καλά που τον παίρνει αυτή, ας πούμε. Θα τρελαθεί εντελώς. Θα λέει, κοίτα, ο άλλος τώρα ανομαλεί, ακούει Μπατμανίδη, ας πούμε και... Λοιπόν, μπορώ, να, μπορώ να ανεβάσω βίντεο σε συγκεκριμένες σελίδες που να έχει την εκπομπή μας, να δείχνει ας πούμε, ναι, τις αρτίστες να επιδίδονται στις πράξεις και από πίσω να ακούγονται στις φωνές. Να λέμε, ας πούμε, τα κατσίκια δεν παίξαν μπάλα σήμερα. Batman, κάνε κάτι. Πρέπει να το κάνεις αυτό. Πρέπει ο λαός περιμένει κάποια πράγματα το 2017 από σένα και δεν το τους καταλάβει. Εντάξει. Δηλαδή, περιμένει μια εξέλιξη, μια πρόοδο που... Τέλος πάντων, μια στασιμότητα υπήρξε το 16, μπορώ να σου πω. Έτσι. Αλλά το 17, ναι, πρέπει να κάνεις το ξέρεις. Θα πάμε, θα πάμε. Τελείως, από σήμερα είναι η απαρχή μιας καινούργιας εποχής. Θα παίρνω ανατακτά χρονικά διαστήματα και θα σου λέω την πρόοδο. Έτσι, φιλιά, καλή σου μέρα. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Όπα, να πώς. Καλώς το. Τι έγινε. Έλα, καλά τα πήγατε χθες. Ναι, άσε, 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 άσε. Να μην μιλά. Σφαγή σου είπα. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα για αυτό το θέμα, Κατερίνα, εγώ και ο Μπάμπης, επειδή οι ομάδες μας είναι τόσο χάλια τα τελευταία. Ναι, ενώ η δικιά μου, πρωταθλήτρια. Ναι. Και εσύ, εμείς και ψάχνουμε μόνο αματέρ, ερασιτεχνικά. Αλλά τώρα τι φάση είναι αυτή με τους γονείς, τι πρόβλημα έχουν, δεν θέλουν να πεθάνουν οι γονείς τους, να είναι ορφανά, ξέρω εγώ, να έχουν άλλο μαμά. Όχι, να χωρίσουν, ας πούμε, και να πάνε σε άλλη οικογένεια με μια καινούργια αδελφούλα, ας πούμε, ενδεχομένως, ή καινούργια αδελφούλη κάποιος. Με καινούργιες προδιαγραφές. Με καινούργιες προδιαγραφές. Με μεταγραφές, οικογένειες με μεταγραφές θέλετε. Έτσι, θέλουν να αγαπήσουν και νέα αδέρφια να αποκτήσουν, ρε παιδί μου, εντάξει, ξέρω εγώ. Έτσι πάει. Τι λέει εκεί, χιονίζει, λοιπόν, πώς είναι η Γερμανία μας? Όχι ρε, τίποτα. Παγωνιά και ξαφτεριά, ας πούμε. Μάλιστα. Δύο ξαφτεριά. Ωραία. Έγινε, σε φιλούμε. Παρασκευή έρχομαι βράδυ, έπρεπε να έχεις ένα live, πρέπει. Σάββατο έχουμε, ρε σου είπα, Σάββατο έχουμε, αλλά θα είσαι εκεί στην αγαπημένη μας πόλη. Τι να κάνουμε. Φτάνω 11.30 ώρα να πούμε στο αεροδρόμιο, θα έρχομαι να κυμπάρει κατευθείαν για ένα ποτό, να πούμε. Αν τα καταφέρεις από Δευτέρα, ξέρω εγώ, εμείς εδώ θα είμαστε. Βάλε τον ύμνο του Λεβαδιακού επειδή είναι ωραίο. Αύριο, αύριο, κάτσα, γίνει ο Μπουλκουμές αύριο. Άντε. Πέρα τον. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν, ναι. Τη Λίσα, αν την είδες. Την είδα, παιδί μου. Τώρα, άμα την πιάσουμε, να τις ψάχνουμε όλες, πες τα γρήγορα. Αυτή είναι μια καλύφα. Αυτή είναι. Την ξέρουμε. Η οποία σταμάτησε και αυτή, νομίζω. Η οποία σταμάτησε επίσης. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλοί κύριοι που την έχουν κάνει τατουάζ. Ναι, είναι. Για κάποιο λόγο. Ήταν νούμερο ένα, νομίζω, αυτή την ημέρα. Ναι, το 15. Α, είδες, έχασε εξελίξεις. Ναι, τώρα είναι το 16. Όταν αποσύρεται μια αρτίστα του συγκεκριμένου ναι, θεάματος. Λέει... Κρεμάει το βρακί της. Τροπή, δεν λες έτσι πρωί μας ακούγει. Όταν μιλάμε για το δικό μου, γιατί έβαλε ποτέ κιόλας για το κρεμάσι. Το κρεμάει. Εντάξει. Και νούμερο 3 ναι, είναι μία μη επαγγελματίας. Α, μας αρέσει αυτό. Η Kim Kardashian. Εντάξει, μπράβο. Γιατί η Kim. Γιατί αυτή είναι η τρίτη σε αναζητήσεις. Άσε αναζητήσεις. Μα έχει κάνει ένα παελαιά. Δεν έχει βγάλει και νοηλικό, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχει βγάλει. Η οποία αποτελεί είδωλο και πρότυπο για πάρα πολλές νεαρές κοπέλες με τη σήμερα ημέρα μετά του Λοτάνα. Τέλος πάντων. Τώρα, στους άντρες. Στους άντρες, ναι. Νούμερο 1 είναι κάποιος κύριος Μαντίνγκο. Δεν υιοθετούμε, δεν τον ψάχνουν καν και εδώ στο Μαντίνγκο τώρα. Άσε μας το Μαντίνγκο. Κάποιος κύριος Ρόκο Σιφέρι. Καλά, αυτός είναι ιστορικός. Παλιός. Ο Μαραντόνα, μη σου πω της... Ο Πελέ. Ναι, ο Πελέ, να πούμε. Και της... κάποιος κύριος Ντάνι Ντι. Δεν τους ξέρω. Δεν τους... Α, ναι, κάτι φίλες μου, δεν ξέρω. Ρόκο Σιφρέτης, τώρα ιστορικό. Εντάξει, είναι και σκηνοθέτης, έχει περάσει, έχει κάνει και ακαδημία. Έχει κάνει και ακαδημία. Έχει ανοίξει πανεπιστήμιο τώρα σε αυτά τα πράγματα, μάλιστα. Ο μέσος ηλικιακός όρος των χρηστών του συγκεκριμένου site ναι, είναι τα 35 χρόνια. Ναι. Αυτά, ναι, για πες παρακάτω.
Αυτά. Μετά έχει από κάτω αναλυτικά, ρε παιδί μου, αναχώρο, τι βλέπουν, τι δεν. Ελλάδα έχει στατιστικά για την Ελλάδα μας. Έχει η Ελλάδα, δεν είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα. Τι μας κρύβουν. Άρα, γιατί είμαστε να πούμε εμείς που πάμε έξω και τις δίνουμε και τα λαφτά. Τι σημαίνει. Ή ότι, ρε παιδί μου, το έχουμε κόψει και αυτό το άθλημα. Λε, αποκλείεται. Αυτό το είχαμε πάντα. Πάντα. Έτσι κινηθήκαμε, ναι. Ή δεν. Μας λαμβάνουν υπόψη. Ντροπή τους, ντροπή τους. Λοιπόν, μπείτε όλοι αλλά κύριε στα πληκτρολόγια να ανεβάσουμε τον παγκόσμιο δείκτη. Να δείξουμε ποιοι είμαστε, κυρίες και κύριοι. Το ελληνικό έθνος θα πρέπει να αντισταθεί στη βαρβαρότητα των Ευρωλιγούριδων και των Αμερικάνων και όλων αυτών που επιβουλεύονται το κακό μας. Πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε στένος και σε καιρούς κρίσης έχουμε. Αντιστεκόμαστε. Στεναρά και έχουμε ανάταση ψυχική και ηθική. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να καταλήξουμε την ενεργό δράση. Αυτό ήταν το λόγο επειδή η Κατερίνα Βουγιούκα με τις κέρυες παρεμβάσεις και τις έρευνες της εδώ μας άνοιξε τα μάτια. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτός είναι ο ρόλος. Αυτός είναι ο ρόλος. Έτσι. Τα λέμε ξανά αύριο στις 6 ώρα. Ακολουθεί ο Τύρης Βακάρος. Τίτη. Καλό περάσκα. Αποχαιρέτα το λαό σου, Κατερίνα. Λες, αποχαιρετά. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα με μια ερευνούλα, με τα αθλητικά μας, με τα δικά μας. Το Σάββατο να δείτε στο 8.30 να δείτε τον κύριο Μπάμπη Μπατμανίδη. Έτσι και στο, στο Χαριλάο θα είναι όλο το λόγο επειδή. Σαλά, να κόψουμε, και πίτα. Να κόψουμε και πίτα, ρε παιδί. Γιατί όχι. Να πάρουμε. Εκπομπή live και αυτό να τοιχογραφήσουμε. Είπαμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, φιλιά, χαιρετούμε. Τσάω.